Λοιπόν, μας έριξε το live stream η Apple, γιατί δεν ξέρω, παρεξηγήθηκε που την είπαμε είναι ok το προϊόν, αλλά πανάκριβο. Αλλά επιμένουμε εμείς και ανοίξαμε δεύτερο live στο YouTube. Και τώρα θα πετάξω και το link εδώ πέρα κάτω. Τα λέμε. Περιμένω εδώ. Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξω και αυτό τώρα. Λοιπόν, κάτσε. Πάμε εδώ. New window, YouTube, Discord. Login. Άρα, να βάλω το chat λίγο πάλι. Pop-out chat. Εδώ. Όχι τίποτα, δεν πας Twitch τώρα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το Twitch. Δεν πάμε Twitch σήμερα μετά από όλα αυτά. Login. Μισό. Sorry λίγο να μπω στο τέτοιο να σου στείλω το link. Sorry παιδιά, λίγο να ξαναστείλουμε το link σε όλους. Πού είναι τα authenticator εδώ. Discord. Ωχ, την Apple μου. Discord μπαίνω να το κάνω. Έλα, εδώ το έχω. Σίγουρα. Ναι. Εδώ είμαι. Boom. Ανακοινώ, ανέβα. Δεύτερο από πάνω. Α, το πήγες πάνω. Τι σκέδω. Πάλι κατευθείαν το link. Στρέψαμε everyone. Ωραία. Ξανά. Σε now. Ωραία σου. Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν. Μου ήρθε και εμένα η ειδοποίηση. Και έτσι που λέτε... Είχαμε ένα τεράστιο facecam τόσο εδώ πέρα και βλέπαμε σχεδόν χωρίς ήχο της Apple το event. Όλοι κάντε like γιατί μας κάνουν πόλεμο οι κολοσσοί της τεχνολογίας. Δεν αντέχουνε. Θα το σπάσω τώρα. Το σπάσω τώρα μπροστά στην κάμερα. Ηρέμηση. Αυτό είναι της δουλειάς. Όχι, το δικό μου της δουλειάς είναι η κάμερα. τι λέγαμε, γενικά για τον Μπούτσο τεχνολογία, μην πάρει κανείς αυτό το VR θα πεθάνει. Ναι. Αυτό έλεγα. Αυτό ακριβώς. Το συγκεκριμένο κιόλας θα πεθάνει πρώτο. Ναι. Αυτά. Ναι, είχε καλό ήταν αυτό. Ναι, πανάκριβο προϊόν. Καλό ήταν αυτό. Πανάκριβο. Αν δεν ξέρετε γιατί μιλάμε, γιατί το προηγούμενο live εξαφανίστηκε. Παίζει να εξαφανίστηκε. Ναι, παίζει να εξαφανίστηκε, να μην έχει κανένα πρόσβαση σε αυτό. Αναπιάσαμε και μιλήσαμε για το καινούριο VR, τη VR μάσκα κατάδυσης που έβγαλε η Apple και είπαμε ότι είναι πανάκριβο αλλά ενδιαφέρον τεχνολογικά. Ναι. Αυτά. Και είδαμε και αγγελίες στο Facebook. Αυτά. Του Δημήτρη από την Go, Χίο. Σαντορίν. Εδώ τον έχω. Είναι ο Δημήτρης. Από τη Σαντορίνη. Μπράβο. Και δεν πήγαμε και στο Twitch γιατί δεν είναι φάση να πάω στο Twitch τώρα. Κάνα γκάφα στο Twitch τώρα. Κάνα μαλακία μαρκετίστικη. Με παίξανε. Γενικότερα εδώ και αρκετά χρόνια κάνουν μαλακίες στο Twitch, τις οποίες τις χαρίζουν και οι άλλοι περισσότεροι φεύγουν κιόλας. Ναι. Εγώ προτείνω να πετάξω όλα τα Apple προϊόντα, Δημήτρη λένε. Ναι. Ναι, θα πάρω Nintendo μόνο. Θα βγει στο σπίτι. Πήρα. Κάνε λίγο πίσω. Δεν φαίνεται. Πήρα Apple TV 4K. Αυτό λες. Είχα σχόλια στο... Ναι. Πιάστο. Είχα σχόλια στο Instagram που το πόσταρα. Τι μαλακίες κάνεις, Δημήτρη, γιατί δεν παίρνεις 4K, παίρνεις Smart TV. Λοιπόν, δεν παίρνεις 4K, δεν παίρνεις Apple TV. Είχα ήδη... να τους πω τι θα κάνω. Δεν ξέρω αν θα το... κάνουμε σε vlog για απλά θα το δείξω ότι τελειώσει. Παίζω το δείξω απλά ότι τελειώσει. Ξαφανίστηκε το live, λένε παιδιά. Ναι. Λογικό. Ξαφανίστηκε. Το θέμα είναι ότι μας έδειχνε ότι έγινε temporarily, έλεγε. Ναι, οπότε υποθέσαμε ότι αν τα αφήναμε λίγο, πιθανόν να εντόπιζε ο Ρουφιάνος, ο τόσο γρήγορος κιόλας. Όχι, εδώ είναι. Έτσι. Public είναι, ρε. Public με monetization είναι. Κάνε refresh. Μόλις μπήκα, ρε. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει με monetization κανονικά. What the fuck? Λάθος κουμπί πάτησα. Αποφάσισαν να μην το... Standard definition μπορεί ακόμη να έχει. Όχι, παίζει κανονικά. Α, απλά στο κομμάτι της Apple.
Τι έχει κάνει. Εκεί που βλέπουμε το key stream unavailable. Εσείς προσπαθείτε for policy violations. Policy violations. You are fucking idiots. Δεν έχεις κανένα policy σχετικά με αυτό. Θα μιλήσεις σύντομα με το νομικό μας τμήμα. You are fucking idiots. Αυτό ακριβώς. Θα στείλω τους δικηγόρους μου. Ναι, απλά. Από ένα event δείχνουμε το περιεχόμενο και σχολιάζουμε τι έγινε για τέτοιο. Για να το δουν και περισσότεροι που το χάσαν ίσως. Ναι, κάνατε τέτοιο content δικό σας κάνατε. Ο Μπαχάς ο δικηγόρος. Όχι, να μην τους δίνεις. Να τους δίνεις. Τη φάση με το HDMI. Ναι, δεν είχε HDMI καλώδιο μέσα το τέτοιο το Apple TV. Εντάξει, περίμενα τα κινητά τους δεν έχουν φορτιστεί. Έχουν Type-C. Καλώδιο. Ναι, έχουν φορτιστεί. Δεν έχουν μπρικάκι, όχι. Άρα το HDMI σε πείραξε. Κοίτα, εγώ έχω παντού μπρικάκι, οπότε δεν με νοιάζει. Αλλά... Να τρώω τα γλάδια από αύριο. Μπράβο. Τέλος πολύ καλή συμβουλή. Και να το κάνω και σποτάκι στη διαφήμιση. Εδώ στους γκρέμες εμείς τρώμε αχλάδια. Ο Γιώργος λέει: βγάλε το ρολόι, δεν τους αξίζει. Είναι το ρολόι, είναι το κινητό, είναι το άλλο κινητό που είναι η κάμερα που βλέπετε τώρα. Και ναι, το λάπτοπ που κάνει το stream είναι Mac. Αν την πετάξει το κινητό, το Apple, θα βλέπετε πιθανόν stream γρασίδι. Όχι, μπορώ να του βάλω εδώ. Να, λόγιτε, λόγιτε. Όχι, όχι, μην το βάλει πάλι. Μην το βάλει πάλι, Δημήτρη, δεν μπορώ, πονάει η μέση μου. Η μέση σου. Μην το κάνει. Α, βάλει την άλλη. Αυτή θέλει καλύτερα φώτα, βέβαια, από εδώ. Τέλεια είναι τα φώτα. Τα φώτα δεν είναι τέλεια. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά για αυτή την κάμερα δεν είναι τέλεια. Παραπάνω πίσω. Δεν είναι ότι είναι άθλια κάμερα. Είναι άθλια κάμερα. Okay. Είναι άθλια κάμερα. Είχα πάρει 100 κάτι ευρώ αυτό. 1080. Θα ήθελε. Α, όχι. Είναι 1080. Ναι. Εντάξει. Κάντε βίντεο για Apple όπως έχετε κάνει με Cosmote. Εντάξει. Θα το εξαφανίσουνε. Πες ότι κάναμε. Αύριο θα βγει. Χαίστηκαν. Σας έκλεισαν επειδή βγάλατε τα. Ο Μπαχάς πρέπει να σταματήσει να γράφει και εγώ πρέπει να σταματήσω να διαβάζω τα σχολιά του. Ναι. Να βάλουμε την Κίγιο. Την Κίγιο νομίζω την πέταξα. Ποια Κίγιο, ποια είναι η Κίγιο. Η Razer, η κάμερα. Α! Ναι, που είναι ακόμη χειρότερη από αυτήν. Μα είχε και φωτάκι, Δημήτρη. Ναι, 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 πολύ χρήσιμο το φωτάκι. Είχε ring light. Τόσο ring light. Το οποίο από εκεί που είναι η οθόνη που κάθεται, ας πούμε, που είδατε πριν το πλάνο, μέχρι εδώ δεν φτάνει όλο το φως. Απλά επειδή κράξαμε, το αγαπημένο μου πράγμα με τη Logitech ήταν πάντα το γεγονός ότι σε αυτή την απόσταση που συνήθως καθόμαστε δεν είμαστε εστιασμένοι. Εστιάζει εδώ. Ναι. Δηλαδή. Έχει το. Εστιάζει εδώ. Έλα, εδώ. Το τέτοιο, ναι, το όπως το λένε. Αλλά το μέγιστο, συνάπειρο δεν έχει. Έχει μέχρι συγκεκριμένα. Ναι, έχει να το ρυθμίσεις. Ναι, φοβερή είναι αυτή. Αλλά ναι. Να ρωτήσω κάτι άσχετο. Πώς και έτσι όμως το Twitch, επειδή στον τρόπο χρειάζεται να ανεβάσετε στο Vault και η γραμμή στο στούντιο είναι χάλια αυτή την περίοδο. Ναι. Ναι. Σε όλα. Ναι, σε όλα. Ναι. Διάλειμμα από θερμοδυναμική. Ψυχικό σου φίλο. Στο άλλο λέει δεν κάνετε like. Εδώ λέει να κάνετε. Ναι, κάντε και στα. Καλά τα λέει ο Μπαχάς. Όταν δεν κάνει λογοπαίγνια ο Μπαχάς, μιλάει καλά. Ναι. Όταν αρχίζει και κάνει τα λογοπαίγνια. Πάντως αν θέλεις για όσους τα ακούνε από podcast, μπορώ να τα κατεβάσω και να τα ενώσω εγώ τα δύο live. Για να τα ανεβάσω. Θες να ανεβάσεις τα προηγούμενα. Τι εννοείς. Τα προηγούμενα live. Α, δεν έχουν ανέβει ακόμη. Ποτέ, δεν μπορώ να τα ανεβάσω στο σπίτι. Δεν μπορείς, ε. Δεν έχει σταθερότητα η γραμμή. Ναι. Κόβεται αναδιαστήματα. Ο Αντώνης κάτι που βγάζει νόημα. Αν περιμένουμε live περισσότερο στο Twitch. Αν θα βρω χρόνο να παίζω Street Fighter, θα προσπαθώ να το ανοίγω το live. Το Twitch είναι του Δημήτρη. Όλο το site. Το αγόρασα. Στο Twitch θα βλέπετε το Δημήτρη όταν θα είναι εδώ στο σπίτι, θα έχει ελεύθερο χρόνο και θα θέλει να σας διασκεδάσει. Τώρα... Τελευταία έκανες αυτό το 1,5 που είπες. Έκανα 1,5 Street Fighter. Τώρα όμως δεν ξέρω αν. Δεν μπορώ να έχω διαφημίσει το δωρε. Οπότε δεν συμφέρει να μας. Μπορείς, αλλά πρέπει να πιάνουν το 3% της οθόνης. Τα πήρα πίσω φυσικά αυτά. Λογικό. Για όσους δεν ξέρετε τι συζητάμε, βγήκε μια ανακοίνωση μες την εβδομάδα από το Twitch. Που εκτός από διάφορα λογικά πράγματα όσον αφορά το advertisement κλπ. Απαγορεύει τους streamers να έχουν, ας πούμε, layover εικονίδιο πάνω από 3% της εικόνας ή να παίξουν και ολόκληρη διαφήμιση. Μπράβο. Δηλαδή όλα τα τουρνουά, ό,τι περιεχόμενο κάνουν όλοι οι streamers. Ό,τι περιεχόμενο βγάζει ουσιαστικά τα νούμερα τα οποία θέλουν. Βγήκαν όλοι οι μεγάλοι creators και είπανε καλά φεύγουμε τότε. Και είπανε δεν το νοούσαμε, όχι άκυρο. Οπότε αυτό έγινε.
Το νέο Mortal Kombat το είδαμε τρίφωνα. Εσείς είδατε ότι θα έρθουν δεινόσαυροι στο Street Fighter? Θα πολεμάει ο Ράγιου με... πώς λέγεται αυτό, τα μικρά χεράκια. Τυραμισού. Τυραμισού, μπράβο. Με τυρανόσαυρο, ναι. Τυραμισού. Θα προσθέσουν δεινόσαυρους. Το 3% πόσο σκέφτηκαν. Θα πιάσανε χάρακα εκείνη την ώρα, δεν ξέρω με τι. Τον κόλο. Δεν το σκεφτήκανε καθόλου καλά ήταν αυτό. Δεν μπήκε καθόλου σκέψη. Μου είπαν να συνεχίζω το Ascen στο Twitch. Το έχει τερματίσει το Ascen. Βγαίνει Prince of Persia. Τι? Βγαίνει Prince of Persia. Όντως ισχύει. Μέσα στο 23. Δεν φοβάμαι το βάλω τώρα γιατί το YouTube το έχει άμα στο χθες η Ubisoft. Ναι. Και φαίνεται ωραίο. Μάλιστα. Tekken vs. Mortal Kombat vs. Street Fighter. Ναι, και τα τρία. Βασικά ο Ράγιο θα πάει στον δεινόσαυρο στο Exoprimal. Δεν ξέρω. Τι λέτε, μωρέ. Ναι, ισχύει αυτό, ρε. Κάνουν crossover. Το Exoprimal είναι ένα καινούργιο τίτλο ο οποίο βγαίνει. Και κάνουν ένα crossover με το Street Fighter. Η μόνη σκέψη του Twitch λέει με την πρώτη ανακοίνωση ήταν να γίνει ταβαντζής όλο το sponsorship. Ναι, ισχύει. Αυτή ήταν η σκέψη από πίσω. Ότι οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάτι να γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας και όχι δικά τους. Είναι η συνεργασία. Apple. Αυτό δεν είναι προϊόν. Δεν είναι Apple αυτό. Game trailers. Ποτέ δεν ξέρεις. Λίγο το προετοιμάζω. Α, είναι καταρχάς οι χαρακτήρες σε ρομπότ. Α, σε ρομπότ είναι. Το οποίο είναι cool. Cool ήταν. Θα δεις και τον. Γκάιλ. Γκάιλ, μπράβο. Είναι ωραίο αυτό να πω πριν από την αλήθεια. I am the advanced artificial intelligence, Leviathan. Τι λες, Leviathan. Διοικητόα. Όπου πολεμάει με τρικεράτοπα και κρατάει πολύ βόλο στην πλάτη του ρίγου. Hadouken! Αυτός ποιος είναι? Ο Γιοσιμίτσου, δεν ξέρω. Ο Γκάιλ είναι που είναι σαν ρομποτάκι. Με τα άχυρα για μαλλιά. Εντάξει, Γκάιλ. Ενδιαφέρον. Αυτό είναι η συνεργασία που θέλουν να προωθήσουν το Exoprimal. Α, και έρχεται σύντομα, σε 3-4 μήνες. Αυτό το Exoprimal, το οποίο θα υπάρχει και στο τέτοιο. Στο Game Pass του Xbox, όσοι το έχετε, πρώτη μέρα κατευθείαν το παίζετε. Μην κάνετε pre-order. Διαφήμιση. Μην κάνετε pre-order. Δεν χρειάζεται, μην το κάνετε pre-order. Πάρτε από το Xbox το τέτοιο. Μου δίνει πάρα πολλά τέτοια vibes. Πώς το λένε, Warframe. War of the Worlds. Ναι, Warframe. 3 από τα 10 L. Δεν ξέρω, θα δείξει. Το ο Ράιου με το πολυβόλο στην πλάτη του έχει ουσία. Έχει ουσία. Άσχετη πληροφορία της ημέρας, έφαγα μισή ώρα στην κίνηση της Λάρισας επειδή μιλήσω πολιτικός με κόκκινο λογότυπο και να μην λέμε νόματ. Νόματα δεν θα. Το όνομα του κόμματος εννοείς. Να μην πούν ότι έχει κάπα. Ακόκκινο λογότυπο. Κάπα ή σίγμα. Κόκκινο και οι δύο έχουν κόκκινο. Έχουν και κόκκινο. Αν κόκκινο θα έλεγες, δεν ξέρω, ίσως όχι κόκκινο και όλοι. Δεν κάνετε pre-order εκτός από τα game του Zoka, μπράβο. Μπράβο. Μόνο του Zoka το... Λοιπόν, πού είναι... Περίμενε λίγο. Τι έκανες, ζημιά έκανες? Πρέπει να δεις control για να πας από το να πεις στο άλλο. Έκανες ζημιά, έτσι. Πες μου τι θες να κάνεις. Έκανες ζημιά. Πες μου τι θες. Έκανες ζημιά. Season 3. Witcher, εγώ περιμένω, 3, περιμένω την καλή τη σεζόν, την 4. Η 4 είναι χωρίς τον. Η 4, την καλή τη σεζόν. Τι θες να δείξω? Ασόκα. Δεν βλέπουν την οθόνη. Το ξέρω το ποιο. Τα λέω για να τα ακούω. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λεγόταν ο τίτλος από το παιχνιδάκι που έδειξε ο Ζοκ. Το Xbox Pass. Monster Mop-Up. Μπράβο, 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 μπράβο. Έχεις Steam εδώ, να πατήσω. Τι? Να πατήσω το Steam σου. Πάτα το, ναι. Ωραία, το πάτησε, Δημήτρη. Και ο Στράου θα βγάλει γράψε, μέχρι εκεί, ξέρω. Ναι. Monster Mop Up. Σφουγγαρίστρα, Mop Up. Όχι, Mop. Να του δείξουμε. Ναι, γίνεται το, γίνεται το. Πρέπει να κάνω αυτό για να το κάνει. Κάνει, πάτε control. Μπράβο. Εδώ, και πάνε εκεί που έχει το μπράβο. Εδώ. Λοιπόν, ο αυτό. Α. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Το πρόθεσε ο Γιώργος ο Ζώκας. Α, το είδα αυτό, ναι. Είδα το... το οποίο δεν ξέρω, θυμάστε που είχαμε παίξει παλιά ένα παιχνίδι. Το Christmas. Που σφουγγάριζε τέλος πάντων. Ήταν χριστουγεννιάτικο. Αυτό έχει και το extra. Θυμάσαι ότι είχε κοοπ.
ότι. Φυσικά ναι. Έχει το εξτρά ότι έχει χαριτωμένα πλασματάκια. Δηλαδή όχι μόνο απλά βγάζει το σπίτι σου και τέτοιο. Και αίματα. Και η ψυχούλα σου αγαλιάζει. Έλα, αυτό ήθελα να δείξω. Πάρ' το τώρα. Κάνε αυτό τι σχέση έχει ο Ζώκας. Ποιοι το βγάζουν, ελληνική εταιρεία. Το πρώτο, νομίζω, ναι. Τάρα Χαρντ. Τέρα Χαρντ. Α, sorry. Τέρα. Είναι πολλά. Μακριά. Πολύ σκληρή είναι. Πολύ. Ζώκα, μη ρίξει το live. Ναι, Γιώργος, παρακαλώ. Γιώργο, μη ρίξει το live. Don't copy claim this video. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. Βίσσαρα κλίνα. Μπράβο, μπράβο. Και είχε μπράβο. Και χριστουγεννιάτικο. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Παιχνιδάρα W. On God. On w. Point. On. Φρ. Στο sequel θα βάζεις πλυντήριο. Θα μπλώνεις κουρτίνες. Ψηθεί το παίξε. Έχει κοπ. Όχι. Νομίζω, δεν ξέρω. Μια ιδέα ήθελα να πω. Λέει στο νέο στούντιο μπορείς να βάψεις τα καλώδια πίσω στο χρώμα του τοίχου. Έχουμε ή να τα κόψω. Αυτά τα καλώδια. Ποιο? Τον LED που κρέμεταν καλώδια από τη μία πλευρά. Δεν το έχει δει κανένας ότι έχω βάλει και το δέκτη, το τέτοιο τη μαλακίας από το σηματάκι μέσα στη λάμπα. Το είδα, φαίνεται. Ούτε το πολύμπριζο που είναι εκεί μέσα για να φτάνει η μπρίζα του κατά τα LED. Χαίστηκα. Δεν με ενδιαφέρει. Γνώμη για το show εχθές. Πάρα πολύ ωραίο. Το κομμάτι που χορέψαν και τραγουδήσαν ήταν αγαπημένο μου. Και ο Νίκολας Κέιτς δεν κατάλαβα γιατί ήταν εκεί. Βοήθεια. Λοιπόν, αυτό δεν που ξέρω τι λέτε. Χθες δουλεύω μέχρι να το πρώτο ήταν για να τους κάνουν να νομίζουν ότι έχω δει το show. Α. Δεν ξέρω την παραμικρή ιδέα τι είχε. Αλλά όταν μπήκα να δω το live του Στέλιου που το βλέπε live, είδα στο Dead by Daylight που προσθέσανε τον χαρακτήρα του Νίκολας Κέιτς. Και ήρθε, ανέβηκε στη σκηνή και μιλούσε ο ίδιος. Ακριβώς αυτό έτσι είπε. Αυτό ανέβηκε, είπε και έφυγε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν show, το Game Fest. Sorry, παιδιά, χθες σχόλασα 8 και 20, κούμπωσα ένα pre-workout και πήγα γυμναστήριο. Γύρισα 11 παρα 10, ντουζ και κράσαρα. Ποιο χαρακτήρα του Cage, τον Δράκουλα? Όχι, τον Cage, τον ίδιο. Τον Nicolas Cage. Παίζει τον Johnny Cage. Εντάξει, το είδες αυτό? Ότι βγήκε skin στο Mortal Kombat Johnny Cage, ο Van Damme. Πλάκα κάνεις. Τι γίνεται με το Hollywood? Έχουνε... Ψάχνουνε καινούργιους τρόπους να βγάλουνε λεφτά αυτοί. Έχουν ξεμείνει από λεφτά και μπαίνουνε στη βιομηχανία του gaming. Πολύ ελαστικό κουστούμι. Περίμενε. Έλα, ρίχνει και screenshot. Ναι, ναι, κάτσε, ρίχνει και screenshot. Είδε μου σίγουρα. Πάνε images, μήπως το βρεις εκεί πέρα. Τώρα θα δεις ολόκληρο βίντεο. Τώρα αυτό είναι, αυτό είναι. 28 δευτερόλεπτα με αυτό το χορό είναι. Του Van Damme. Ναι, Δημήτρη, καλώς όρισες στο ίντερνετ. Πάνε λίγο images, παρακαλώ πολύ. Ρε, εσύ είχα δει ωραίο screenshot, δεν παίζει. Μάλλον ήταν κανένα φτιαχτό θα ήταν. Πιθανότητα να τα φτιαχτώ και απλά να το κάνανε. Παίζει, ναι. Ναι. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Κάποια εικόνα, απλά το ανακοινώσανε. Okay. Γαμάτο. Πάρα πολύ. Γαμάτο. Δηλαδή, θα ήθελε ο εχθρός να του λέει My Lee Good. Τι. Δεν θυμάσαι την ατάκα την ταινία. Ποιο ήταν. Τι του είχε πει ο κακός, στο... ο Τονγκ Πο. Κουμιτέ. Όχι, ρε. Πώς δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Κουμιτέ. Εκείνο με το. Death κάτι. Μπράβο. Death Festival. Death. Τέλος πάντων, αυτό τέλος που πάντων. Είχε επιδείξει ο άλλος τη My Lee και για να τον τσατίσει μετά του είπε My Lee, good fuck και τσατίστηκε ο Van Damme. Μπορεί. Μπορεί τι. Να το θυμάμαι. Έχω μια ανάμνηση να ακούω την ατάκα, αλλά δεν μου έρχεται η σκηνή στο κεφάλι. Δημήτρη. Και θα λέει και τις ατάκες του. Βελγικά. French fries. Τη λέει γεια σας από την Apple, είμαστε. Συνεχίστε ότι κάνετε τα λεφτά σας θέλουμε. Λέει αυτή η άλλη υπολογιστή, δεν πρέπει να πουλήσει ποτέ. Όχι, φτωχή. Λοιπόν. Εντάξει, υπερβάλλει. Βγάλε λίγο πάλι το βίντεο να το δούμε. Βγάλε το Mac Pro, το οποίο δεν σας δείξω τίποτα, θα σας πω μόνο γιατί γάμω τη μάνα τους. Φαντακλείστε τα μάτια και φανταστείτε. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε. Βγάλε το Mac Pro, το Cheese Grader. Να, μπράβο. Και είναι το ίδιο φανσικά εξωτερικά και είναι M2 Ultra που είναι καλή φάση. Είναι ιδιαίτερα δυνατό, αλλά με στάνταρ μνήμη. Που δεν μπορεί, όσο το αγοράσεις τόσο μνήμη θα έχεις τέλος γιατί είμαι στο τσιπάκι και έχει PCI
PCI Express slots, ναι, αλλά δεν υποστηρίζει κάτι γραφικών. Έχει άλλα πράγματα. Okay. Τρίφα, να μην ξαναρωτήσεις για το Walking Dead, δεν μπορώ άλλο. Ναι, αλλά σου λέμε για την Apple και την τοξική τη σχέση με τον Δημήτρη. Like κάνουμε. Λέει, βλέπω το stream και παράλληλα οι γείτονές μου έχουν βάλει το Pump It Up. Γιώργο, να σου πω την πρώτη αλήθεια. Λάουντα! Λίγο με ανάγκασες να σκεφτώ ότι πρέπει να αρχίσω να κάνω aerobic όσο μας παρακολουθεί. Εν τω μεταξύ, έχω κάνει κάτι. Το Pump It Up δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι το τραγούδι. Pump It Up, Pump It Up. Δεν είναι το Black Eyed Peas το τραγούδι. Pump It Up. Λάουντερ! Δεν έξω να σου πω την αλήθεια. Το μοναδικό που έχω ακούσει από Black Eyed Peas είναι όταν είχε τραγουδήσει η Φέγγι το εθνικό ύμνο της Αμερικής σε έναν αγώνα baseball. Α, που πήγε χαλιά. Ναι. Πόσα κόπηρα έτσι. Πήγε μαστουρωμένη τέρμα, δεν ξέρω τι κατά ήταν. 7.000 είναι αρχική, 6.999 δεν είναι. Για ποιο πράγμα, για το Mac Pro. Α! Να, το Pump It Up, Pump It είναι τον Black Eyed Peas. Pump It Up όμως είπε. Εγώ θυμάμαι τώρα και είναι το παλιό. Να το σου, επειδή θα σκάσει. Ποιος? Ο Retro Mario. Τι θα θέλει? Σκάσει πραγματικά. Λοιπόν, ανακοινώσαν κάτι στις Apple το τέτοιο. Ναι. Και Apple δεν θα δείξω, μην αγχώνεσαι, μας δείξει το κανάλι. Απλά θα πω, ναι, ωραία. Όχι, από εδώ και πέρα, παιδιά, οτιδήποτε μιλάμε για Apple, μπράβο, κλείνετε τα μάτια. Ανακοινώσαν τον Metal 3 το engine. Ανακοινώσαν, τέλος πάντων, μιλήσαν για το Metal 3. Βγάλαν τον Χιντεό Kojima. Kojima. Ναι, ο Χιντεό ο Kojima. Ναι, ο οποίος είπε, τον βγάζουν μία και το παρουσιάσαν με τέτοιο τρόπο και βγαίνει ο Kojima στη σκηνή. Σκηνή, τέλος πάντων, σκηνή, virtual σκηνή. Και λέω, μαλάκα, κάνε πλάκα τώρα. Exclusive Kojima παιχνίδι στην Apple. Κίνηση ματ, τα γάμισε όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και λέει, ξεκινάει και μιλάει για το Death Stranding, το ξέρω εγώ, μια έκδοση, remaster, whatever. Χαιστήκαμε. Τι αγορά θα είχε ένα παιχνίδι το οποίο είναι αποκλειστικό στην Apple? Thing is, βγήκε η Metal 3 Engine, η οποία είναι ιδιαίτερα ικανή και το hardware, ναι, τραβάει. Είναι καλή φάση. Είναι arm-based. Μαζί σου. Είναι καλή φάση. Μαζί σου. Επίσης, για να ηρεμήσει ο Μάριος, λέει, βρήκανε μέσα toolkit, έχει γίνει release από Direct3D σε Metal 3. Που, ωραία, σημαίνει ότι μπορούν σχετικά εύκολα να κάνουν port Direct3D τίτλους όλα, όλες τις κονσόλες, όλα τα PC games σε Metal 3, το οποίο θα έχει ενδιαφέρον γιατί το hardware των μεγάλων είναι εντυπωσιακό, δεν είναι αστείο. Ναι, συμφωνώ αυτό μαζί σου. Το θέμα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα βγει αποκλειστικά σε αυτό το καταπληκτικά ικανό μηχάνημα, πόσο μεγάλη αγορά θα έχει? Και δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο που λέει, λοιπόν, ότι θα βγει μια έκδοση του Metal Gear Solid. Θα σου πω. Σε αυτό το event η Apple έκλεισε τη μετάβασή της από Intel Based X86 σε τέτοιο. Σε Apple Silicon. Ωραία. Τελείωσε. Και η τελευταία, δεν υπάρχει άλλη συσκευή. Επίσης, εγώ που έχω το 16R, το i9 εδώ πέρα. Λογικά η έκδοση που βγαίνει τώρα, ναι, θα νομίζω τα μοντέλα που υποστηρίζει Intel Base είναι του 19 και μετά. Ωραία. Δηλαδή τελευταίες εκδόσεις Intel και τέλος. Okay. Που σημαίνει ότι οι περισσότεροι χρήστες Apple θα έχουν όλοι Apple Silicon. Και θέλω να σου δείξω κάτι. Θα το ψάξω τώρα. Percentage of Apple Users US. Με νομίζω να θέλει αποκλειστικότητες, λέει ο Μάριος. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Περίμενε, θέλω να σου δείξω κάτι. Να δουλέψει αποκλειστικότητα, λοιπόν, σε κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή, ναι, το OS, macOS Market είναι, ωραία, το 30%. 30%? Στην Αμερική. Ναι. Ευρώπη είμαστε λιγότερο. Λογικό. Αλλά δεν είναι μικρή αγορά. Και με το Apple Silicon δεν είναι ότι πρέπει να έχω gaming PC για να παίξω τα παιχνίδια. Το βάζω στο MacBook Air. Και δεν θα παίζει τέλεια, αλλά θα παίζει το παιχνίδι. Ναι. Αυτό εκεί το πάω. Αλλά, ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν υπάρχει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι, ναι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά με το τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα τελευταία χρόνια που θέλουν να πιάνουν τα πάντα, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουν κάποιον αποκλειστικό τίτλο. Πιάνουμε τώρα στην αναφορά που είπες για αποκλειστικό, γι' αυτό, ναι, τώρα εκεί το ξεζουμίζω. Γιατί θέλω να σε ξεφτυλίσω. Ναι. Γιατί μου πήρες τα λεφτά Apple τώρα. Κατάλαβε το και πρόσφατο τσούζι. Ο Μάριος Ωραίτο λέει, που είναι τρέντ της εποχής, λέει δεν θέλει αποκλειστικότητες, ό,τι και τα PC θέλει. Αυτό. Game passes και συνδρομητικά κλπ. Δεν είναι ρεαλιστικό. Επίσης, έχω Apple. Πώς το λένε αυτό με τα παιχνίδια. Αυτό που πληρώνω και δεν ξέρω πώς λέγεται, το έχω.
Apple Game Pass, έτσι νομίζω λέγεται. Apple Game Pass. Δεν πήρα Game Pass. Πήρα το πακέτο που έχει όλα. Έχει storage, έχει και Apple TV κλπ. Και έβγαινε πιο φθηνά να πάρω αυτό που έχει και το Game Pass από ό,τι να τα πλήρωνε χώρια τα υπόλοιπα. Apple Arcade. Ακούγεται πολύ καλύτερο από το Apple Game Pass. Το μαρκετάρετε πολύ καλύτερα, παιδιά. Δεν το έχω τρέξει ποτέ. Απλά ξέρω ότι έχει πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν. Τι τίτλους έχει αυτό το πράγμα. Θες να μπούμε να δούμε. Όχι. Θέλω να μπούμε χωρίς να δείξουμε κάτι. Θα το δούμε. Εμείς, όχι, ρε, δεν κλείστε τα μάτια. Δεν όχι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν θα κάνω login. Θα κάνω login. Δεν θα ξαναεμφανιστεί Μήλο. Κάνω login. Πώς κάνεις στο login. Κανάλι. Ελλάδα. Πώς κάνω login. Τι tried free, ρε, βλαμμένο. Δεν έχει login. Α, έχει παιχνίδια τα οποία παίζαμε εμείς πριν 40 χρόνια. Get the latest iOS. Ωραία. Δεν παίζει για Windows. Όχι, δεν έχει κάτι. Αλλά έχει κάποια. Να, εγώ που έχω αυτό το Apple One έχω. Ναι, μπράβο. Το πρόγραμμα που έχει πολύ και καλό, το Game Pass. Τους τίτλους βλέπω τώρα, ας πούμε. Ναι, και μισό να σας δείξω το site. Δεν έχουμε θέμα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να αρχίσει το site. Έχουν και ωραίο dev. Arcade is open. Έχει τέτοιου είδους τίτλους. Έτσι, έχει τέτοιου είδους. Χέλλον Νιντζάκια που έπαιζα στον Amstrad. Ναι, δεν έχει. Και παίζουν και στο Apple TV. Παίζουν στο κινητό. Παίζουν και στο κινητό. Παίζουν στο Apple TV. Με πόδια, Sim City. Παίζουν και στο laptop, παίζουν και στο iPad μου. Παίζουν παντού, ρε παιδί μου. Περίμενε, έχει κι άλλα. Κάτι περίμενε. Αυτά ήταν. Αυτά ήταν όλα. A good time, anytime. Το ίδιο μου δείχνει. Γενικά σκουπιδοπαίχνιδα έχει. Αυτό. Δηλαδή δεν έχει κάτι. Είναι για. Jetpack Joyride και. Είναι ουσιαστικά για επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα Apple και θέλουν στον ελεύθερο σπάνιο χρόνο που έχουν να πάρουν λίγο χρώμα στην ανούσια ζωή τους. Εντάξει, έχει κάποια ωραία πράγματα, αλλά και δεν είναι. Έχει κάνει να διασκεδάσουν. Mobile games, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι, κάποια δεν το. Για μου την τρέλα να πήγαινε στο 2,5 παρδιά. Control pad. Ναι, ξέρεις τι δεν. Control. Μην είναι control, με το control το αλλάζει. Δημήτρη, ασχολείται καθόλου με τα ωραία των M5 socket που κάνει. Το συζητήσαμε νομίζω στο προηγούμενο. Ναι, το συζητήσαμε. Το είχαμε πει αυτό, ναι. Παιδιά, όλο το κόλπο είναι easy. Apple TV και Game Pass, όπως και το Netflix βγάζει games. Το Netflix βγάζει games. Ξέρεις τι κάνω τώρα. Μέσα που θα κάνω το σκηνικό που θα κάνω στην κρυβατοκάμερα. Ναι. Παίρνει Bluetooth gamepads. Ωραία, μπορώ να συγχρονίσω. Και έχει app Steam Link. Και σκοπεύω να κάνω αυτό. Δεν θα είναι κακό να παίζω στις 30 inches. 100 inches, sorry. 110 νομίζω είναι. Κοίταξε. Ναι. Θα παίζεις. Πριν πέσω για ύπνο, κοιτάω. Είδα τη φιλωμένα κάγκ. Άλλο κοιτάς, αντί είπες παίζεις. Ένα gamepad, ναι. Γενικά για να παρακολουθείς πράγματα, ναι, δεν το συζητάω. Ναι, όχι, και αλλά και θα gaming παίζω. Που αναφέρεται συγκεκριμένα. Μπορώ να φέρω ανοιχτό το PC εδώ και να κάνω με τέτοιο, με το Steam και να παίζω Street Fighter στο κρεβάτι. Ω, καλά θα κάνεις. Όχι, αν το κάνεις, ναι. Με το βρακί μου. Εντάξει, αυτή την πληροφορία δεν τη χρειαζόμουν. Όχι ότι με ενοχλεί κάπως. Όσες ίντσες έχει ο καθένας μας. Λοιπόν, αυτό παιδιά, ναι. Δεν είναι κάτι μυστικό. Εντάξει, το πω. Το ότι έχει 30 ίντσες. Ένας από τους projectors που έχουμε κάνει ήδη βίντεο, τώρα που μετακομίζαμε στο studio, τον πήρα. Ναι. Και θα το βάλω στην κρεβατοκάμαρα με το Apple TV. Να το κάνω smart δηλαδή. Και πήρα και ένα πανί ηλεκτρικό. Εγώ το έχω βάλει ανάποδα να βαράει τα βάνη στο σπίτι. Σοβαρά, όντως. Ναι, δίλεπε το κρεβάτι. Α, να σου δώσω το smart, το dongle. Α, το τέτοιο, το ναι. Το dongle. Πλάκα. Ναι. Γιατί, γιατί είναι του δικού σου τέτοιου. Mm. Το έβαλα και λέω, άντε να το δοκιμάσω. Και δεν μπορώ, γιατί χρειάζεται το τηλεκοντρόλ που έχεις εσύ. Το είχαμε. Είναι μέσα στο. Δοκιμάσει. Ναι. Φήμες λένε ότι τα παιχνίδια που έχει το Apple Arcade είναι δωρεάν στο Play Store. Όχι όλα. Θέλω πάρα πολύ το δαύτερο live, Δημήτρη. Δεν θα κάνω live, θα παίζω μόνος μου. Κανείς δεν παίζει κάποια το κάμερα μου. Ναι, κανένας. Δεν είπε κάποια στιγμή για live. Ποτέ. Για μην κατευθείαν σας τρέχουν τα σάλια. Για κανένα λόγο. Λίγο μαζευτείτε. Καλύτερα με σβηστά τα φώτα. Για το Mac Pro και τα PC Express, δηλαδή, αν δεν βάζεις πάνω GPU, τουλάχιστον συμβατικές θα τις δει πάνω χρήστης. Γενικά δεν είναι κάτι που προτείνω. Βέβαια, θέλω να δω αυτό το. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ναι. Προσπάθησε. Σκέφτομαι oh. να αντικαταστήσω το gaming PC με Apple. Ναι. Αλλά δεν παίζω παιχνίδια γι' αυτό. Δεν θα είναι gaming PC, το προσωπικό μου. Α, τότε εντάξει. Ναι, το προσωπικό μου. Γιατί το λες έτσι, λες και ντρέπεσαι. Γιατί το έχω κάνει στο παρελθόν. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ντρέπεσαι. Πες την αλήθεια. Ντρέπομαι γιατί για το κοινό που έχουμε τώρα. Ακριβώς. Και ντρέπομαι. Ακριβώς. Ξέρετε, οπότε, την ξέρουν ιστορία ότι όταν αρχίσαμε το κανάλι, ποιος δεν είχε gaming PC. Έφτιαξε gaming PC ξανά για να αρχίσουμε το κανάλι. Γιατί είχα ένα Hackintosh
το οποίο δεν είχε Windows, είχε μόνο Mac και είχε το MacBook Pro μου. Και είχα, μου είχαν λείψει τα παιχνίδια. Ήταν καλό το Game PC το Hackintosh. Ναι, λέξα να το θυμάται. Ναι, είχα το Hackintosh. Και είπα, θα δώσω να κάνουμε αυτό και λέω, ξεστή, θα δώσω το Hackintosh στον αδερφό μου. Του βάλα Windows. Είχε και λίγο το Hackintosh διπλό, δεν μπήκε ποτέ. Και έκανα ένα από το eBay, ένα Core to Duo, αυτό που πήρες μετά εσύ, για να ξεκινήσουμε. Και μετά στα καπάκια έκανα σχεδόν κατευθείαν το Prodigy. Το οποίο το έκανα και χάκι του στο Prodigy, αλλά πριν αρχίσουμε το κανάλι, μια-δυο εβδομάδες πριν αρχίσουμε το κανάλι, δεν είχα gaming PC. Είχα ένα gaming PC το οποίο ήταν μόνο χάκι του, δεν είχε παιχνίδια, ρε παιδί μου. Νομίζω έπαιζα με Parallels το τέτοιο. Το στο κινητό έπαιζες όταν έχεζες, Δημήτρη. Έπαιζα. Μόνο τότε έπαιζες. Στο κινητό, ναι. Όταν έχεζα, έπαιζα με το iPhone 4S μου που είχα τότε. Ναι. Έπαιζα το Guitar Hero. Ισχύει. Μπράβο, πού το θυμήθηκες, μάλλον. Και για το οποίο Guitar Hero είχα κάτσει, είχα στήσει κάμερες, είδεσα και τον ήχο και είχα γυρίσει βίντεο. Είχα γυρίσει βίντεο πώς βγάζω ένα τραγούδι πρώτος παγκοσμίως. Δεν το έχω ανεβάσει αυτό. Δεν το έχω ανεβάσει ποτέ. Ντρεπόμουν. Α, το έχεις δείξει. Ντρεπόμουν, στο είχα δείξει απλά και το έχω χάσει. Το είχα δει κάτι τέτοιο. Το έχω χάσει τώρα. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό γιατί είχα κάνει δύο τραγουδάκια στο Guitar Hero, στο iOS τότε, όταν το iPhone 4S ήταν και γαμό. Που ήμουν πρώτος παγκοσμίως η Ελλάδα, παιδιά. Ναι. Μπράβο μας. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι ήταν. Νομίζω ήταν τέτοιο. Κάποιο της Avril Lavigne. Όχι, κάποιο από τα αγορασμένα ήταν. Πώς? Ναι. Λοιπόν, ωραίες τύχοι αυτά τα τραγούδια που ακούς. Εγώ πάλι είμαι σε φάση που το Mac Pro δεν πολύ αξίζει. Δεν αξίζει καθόλου. Αν δεν χρησιμοποιήσει κάποιο συγκεκριμένο περίεργο PC Express Hardware. Ναι, που πλέον όλοι του οικοσυστήματος που θέλουν κάποιο είδους hardware το έχουν κάνει με Type-C. Πάρε κονσόλα, λέει, να βρεις την υγεία σου. Έχω κονσόλες. Ναι, η αλήθεια είναι πως έχει. Δεν τις ανάβω ποτέ. Άρα δεν βρήκα την υγεία μου. Βρήκα κάτι που πρέπει να ξεσκονίζω ακόμη όταν καθαρίζω το σπίτι. Κοίταξε, βέβαια, ναι. Γλιτώνεις χώρο από κάτω που θέλει ξεσκόνισμα. Σκέψου το έτσι. Ισχύει, ναι. Ναι. Φήμες λένε ότι η Apple δεν είναι ακριβή εταιρεία. Και δεν νοιάζει τα λεφτά. Λοιπόν, ακούστε ναι. Κάτι για το. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή την περίοδο, εκτός αν είσαι φουλ χαζός και πάρεις κάτι εντελώς κουράδι. Ναι. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Ο λόγος που τα Apple κάνουν όσο κάνουν, γιατί εγώ παίρνω Apple κινητά. Okay. Αν βγάζει 2 με 3 χρόνια αρέσει. Και μετά το πουλάω τη μισή τιμή από ό,τι το πήρα. Έχει λόγο που. Και εκτός αυτού, μ' αρέσει το οικοσύστημα. Ξέρεις τι γαμάτο είναι στο δωρή. Είμαι. Και πώς μου τη σπάει που δεν δουλεύει αυτό με το PC. Γιατί να το κάνουνε. Βλέπω κάτι στο κινητό. Ωραία. Βλέπω μια φωτογραφία. Δες τώρα. Να σε προλάβω λίγο κάτι. Δες. Βγάζω screenshot τώρα. Ναι. Πάω εδώ. Και θα το στείλει τώρα. Έβγαλα ένα screenshot. Πατάω αυτό. Ούτε καν θα το στείλω. Δεν θα το στείλω καν. Λοιπόν. Κάνω copy. Ναι. Ωραία. Ναι. Έκανα copy. Ωραία. Πάω εδώ. Ναι, για συνέχεια. Πάω εδώ στο Mac. Το έχω έτοιμο εγώ. Πάω στο Mac. Ανοίγω το Finder. Ωραία. Πάω στο desktop. Μαλάκα. Και κάνω paste. Μπράβο. Τελείωσες. Όχι. Ξέρεις ποιον άλλο αρέσει το οικοσύστημα. Ποιον. Σε εκείνο που το σκότωσε ο Σαλάχη. Ποιο. Εκείνο ο Αυστραλός. Ποιο Σαλάχη. Εκείνο. Τον τζίπησε ο Σαλάχη στο στήθος και πέθανε. Και εκείνο του άρεσε το οικοσύστημα. Τι να το κάνω. Κοίταξε. Αν έχει. Αυτό που λες για οικοσύστημα, ναι. Μέσα μαζί σου. Ναι. Αν δεν το έχεις αυτό το πράγμα, θεωρείς ότι αξίζει η επένδυση? Ναι. Ειδικά τώρα με το Apple Silicon είναι σε άλλο επίπεδο. Καταρχάς, να αναφέρω. Ναι. Ανέφερε. Πείτε μου ένα average, καλό laptop τέτοιο. Ακόμη και business να είναι, αλλά να είναι slimmer, παιδί, να είναι lightweight, όχι να μην είναι αυτά οι κουμούτσες με τέτοιο. Okay. Πείτε μου, γράψτε και εσύ στο chat, πες μου και εσύ τι νομίζεις, πόσες ώρες μπαταρία έχει. Μια business λύση, ένα αρκετά δυνατό, όχι super γρήγορο, αλλά αρκετά δυνατό, Windows μηχάνημα 13 ιντσών. Πόση ώρα κρατάει η μπαταρία? Best case. Πες ένα νούμερο που θα ήσουν ευχαριστημένος. Γιατί δουλεύεις και το θέλεις αυτό να βγάζει, όχι editing, που εσένα δουλειά σου είναι editing, δεν θα κρατήσεις τόσο. Γράφω Word documents, σερφάρω το ίντερνετ και απαντάω σε emails. Πόσες ώρες θα σου χαρούμενος να αντέχει μια μπαταρία? 10 ώρες. 10 ώρες είναι best case scenario από τα καλύτερα Windows laptops. Okay. Ωραία. 18 και 20 κρατάνε τα καινούργια. Στα φθηνά των 8 κατοστάρικα λάπτοπ. Ποια είναι η διαφορά τιμής ανάμεσα στα δύο? Λοιπόν.
Αν πάρουμε αντίστοιχο, δηλαδή αν πάρεις ένα Dell XPS που έχει και τα αντίστοιχα υλικά, που έχει και αντίστοιχες οθόνες, έχει το touch που είναι έξτρα, αλλά έχει αντίστοιχη ποιότητα υλικών κλπ. 200 ευρώ, 100. Γιατί απλά η διαφορά είναι ότι στο PC έχεις την επιλογή να πάρεις το πλαστικό, το τεράστιο, με το όχι τόσο cooler παιδί μου, και να το πάρεις μισή τιμή. Που στην Apple δεν έχεις αυτή την επιλογή. Ή αν πάρεις περσινό, προπέρσινο μοντέλο, ναι, την έχεις. Αλλά όσον αφορά το τι παίρνεις σε τι, δεν είναι. Να, XPS ή Latitude καλύτερα για business. XPS, χρησιμοποιούσα XPS χρόνια. Γαμάν τα λάπτοπς, έτσι. Και σε, επειδή είχα και Apple μαζί και λοιπά, σε ποιότητα κατασκευής και λοιπά, είναι αντίστοιχα, τέλος. Είναι αντίστοιχα. Είναι αρκετά, και τα XPS και τα αντίστοιχα της LG, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Αλλά η τιμή δεν έχει μεγάλη διαφορά. Και ειδικά τώρα που η Apple με το silicon της σε επιδόσεις έχει ξεφύγει, ρε εσύ, το Air δεν έχει φαν. Δεν χρειάζεται ψήξη, είναι τόσο efficient. Αυτό... Όχι, αυτό είναι Intel based. Α. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αρχαιότητα πλέον. Αυτό, δηλαδή, έχει ουσία πλέον. Όταν αυτό ήταν το καλύτερο, εγώ αυτό δεν τα αγόρασα, ούτε θα τα αγόραζα ποτέ. Μου τα αγόρασε η εταιρεία. Ναι, έτσι. Ναι. Αυτό εδώ είναι σκουπίδι. Τα ακούτε. Ναι. Αυτό έχει την ίδια τεχνολογία με τα PC. Όχι, έχουν κάνει ένα άλμα, ρε παιδί μου, και το... Καλό. Και το μικρόφωνο έκανε ένα άλμα. Ναι. Είναι πολύ ελαφρύ, ρε γάμο. Αυτά. Ωραία, τρομάρι, τώρα θα φλεξάρει λογικά κάτι. Τι λέει? MacBook Air M1 ξεκινάει με 999, το 16 RAM, 256, ναι, 1110, και μην το πας μακριά, 1400p οθόνη και λοιπά. Και πλέον, ας πούμε, και τα... Εγώ, ας πούμε, που πραγματικά σκέφτομαι για το 14 το Mac Pro, έχει 120Hz οθόνη από μόνο του. Αυτό. Δημήτρη, ποια γλώσσα προγραμματισμού είναι καλύτερα μάθει κάποιος που έχει μόνο βασικές γνώσεις προγραμματισμού? Ξεκίνα Python, ξέρω εγώ. Ξεκίνα Python και θα λες, γράφω Lambda. AWS Lambda Functions. Και Azure Functions, έτσι θα λες. Ένα θα ξέρεις Python. Δεν έχουν USB, λέει, δεν δουλεύουν αντίστοιχα προγράμματα το Windows. Έχεις Apple Windows ή σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Τι εννοείς δεν έχουν USB? Γιατί εγώ θέλω να σου δείξω κάτι για τα τελευταία Apple. Γιατί μάλλον έχεις μείνει στην προηγούμενη γενιά, σε αυτό το σκουπίδι που έχω μπροστά μου. Αλλά να πάμε εδώ. Είναι βίντεο μου. Προ, δεν θα είναι βίντεο, θα είναι φωτογραφία. Ωραία. Λοιπόν, να σας δείξω και να εδώ. Λοιπόν, MacBook Pro, πώς λέγονται, ports. Έλα, γίνα. Pro ports. MacBook Pro, πάμε το 14. Αυτό που θα έπαιρνα τώρα, ας πούμε, που το προτείνω. Λοιπόν, τι εννοείς δεν έχουν, τι εννοείς δεν έχουν ports? Έχουν Thunderbolt, εντάξει, έχει headphone jack και έχει HDMI. Και έχει card reader. Τα έχουν φτιάξει και αυτά, γιατί τα κάνα πιο χοντρά. Το σκέφτηκαν το κομμάτι. Δεν είναι τόσο κακό. Εντάξει, το Thunderbolt... USB δεν έχει. Ναι, συγκεκριμένο. Okay, και αυτό, ναι, USB, εντάξει, ναι. Έχει Thunderbolt, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, επειδή είμαι εδώ και καιρό χωρίς τέτοιο... Ας πούμε, σε αυτό το λάτο μου τη δίνει πάρα πολύ που δεν έχει δίκτυο και τέτοιο. Και HDMI. Αλλά το έχουν διορθώσει αυτό και βάλε και card reader. Είναι λίγο πιο normal η φάση. Οπα, λάθος. Editing μπορώ να κάνω. Ειλικρινά... Θα το εκτιμούσα. Λάθος. Ναι. Ειλικρινά, το πιο φθηνό Mac Mini να σου πάρω και σου το βάλω δίπλα από το Threadripper να κάνεις edit ακόμη και στο ηλίθιο το Adobe το Premiere, το οποίο, ναι, είναι αργό. Ναι. Θα πάθεις σοκ. Ναι. 8 εκατοστάρικα μηχάνημα. Πλάκα, 8 εκατοστάρικα μηχάνημα σου φέρω. Έλα, ο τέτοιος. Ναι. Ο Baze. Ο Baze, ναι. Που... Μπράβο. Το... Εμένα νομίζω. Νομίζω εμένα. Δεν πήρε κάτι. Πήρε εσένα τώρα, πήρε κάποιον άλλο, δεν ξέρω. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που έχουμε μιλήσει δεν έχει πει κακό λόγο για το editing το οποίο κάνει εκεί. Και η φάση είναι ότι αν σου φέρω να κάνεις edit σε ένα M2 απλό, το πιο φθηνό, ρε παιδί μου, πώς λέγεται, mini, Mac Mini, που είναι ένα σκατάκι σαν pack, ένα τόσο. Θα σου δώσω να κάνεις το Premiere και μετά θα σου δώσω να μάθεις το τέτοιο, το Final Cut. Το οποίο είναι optimized για αυτό το hardware. Να μάθω, εντάξει. Μιλάμε το... Ναι, όχι, δεν θα είναι κάτι τρελό. Είναι αλόκοτα εύκολο. Μιλάμε τώρα για το σκατάκι των 1000 ευρώ, 8K βίντεο, να κάνεις scrub χωρίς παύσεις και τέτοια, έτσι. Το DaVinci Resolve απλά σκοτώνει το Mac. Σκοτώνει στο Mac. Έχω το DaVinci. Σκοτώνει στο Mac, ναι. Εκεί παίζει και το DaVinci Resolve. Εντάξει, εμείς ήμασταν από day one σε Premiere. Και κολλήσαμε εκεί. Και όσο όταν ήμασταν σε Premiere, ήταν καλό το software. Κάποια στιγμή αποφάσισε να γίνει σκουπίδι. Η φάση ποια είναι? Θυμάσαι τότε
που κάναμε edit τα ίδια file sizes και ήταν ok και στις καινούριες εκδόσεις σε πολύ καλύτερα precision σκατά. Έχει αλλάξει λίγο το τέτοιο όμως βέβαια τώρα με περισσότερα εφέ και μαλακίες και αυτό, τέτοια. Ναι. Γιατί τότε κόβαμε τα κομμάτια τα οποία δεν μιλούσαμε και τα ανεβάζαμε όπως ήταν. 700 το φθέτερο M2 Mac Mini. Ας πούμε 1000, ρε παιδί, βάλτε λίγο storage μέσα, ξέρω εγώ. Να, ο Μάδριος χρησιμοποιεί DaVinci Resolve. Είναι τόσο καλό και τα βασικά functions είναι τζάμπα. Εντάξει. Να το σωστέλιο και έχει δίκιο εδώ. Για ρέντε σε αυτήν την γραφικά θα είναι εξίσου καλές επιδόσεις. Δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό ρωτώ, άξιζε να πάρεις κάποιο λάπτοπ πάλι σε εταιρείες με κάρτα γραφικών ή έναν M2. Λοιπόν, για 3D work ακόμη δεν έχει τόσο τέτοιο. Mm. Δεν έχει. Πρέπει να γραφτούν renderers και drivers που να αξιοποιούν όλους αυτούς τους GPUs, τον R-based GPU που έχει. Αλλά όταν γίνει αυτό, είναι τόσο modular το που απλά ξέρεις, κολλάνε πυρήνες μαζί και γεμίζουν. Δεν είναι κάτι. Okay. Και μετά έχεις το Park Consumption. Βγάλεις το Threadripper, θα βάλεις αυτό το σκατό, τρώει ένα, τουλάχιστον 1/4 της ενέργειας και είσαι έτοιμος. Okay, εντάξει, δεν έχει RGB. Δημήτρη, δεν έχει RGB. Με έπεισες. Δεν έχει RGB. Με έπεισες. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι καθαρά, καθαρά και μόνο για επαγγελματική χρήση βέβαια. Ακόμα. Εντάξει. Ακόμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι για παιχνίδια δεν έχει να πει κάτι σοβαρό και μάλιστα ναι, τώρα εντάξει. Που είναι Apple Silicon δεν μπορούσε ούτε καν με dual boot ας πούμε, να βάλεις να παίζεις παιχνίδια. Ναι, δεν μπορείς. Που σημαίνει και άλλα πράγματα, δεν παίρνει εξωτερικές κάρτες γραφικών. Δεν είναι για gaming. Δεν είναι για gaming. Εκτός αν σ' άρεσε να γίνεις μαλακές που δείξες πριν στο Apple Arcade. Δεν είναι gaming αυτό. Να, 1150 λέει, πήρε το 16 RAM, 256 storage που έχει και είναι αλλά θα χρειαστείς καλό εξωτερικό SSD. Ναι. Ή παίρνεις ένα rack, γιατί έχει πολλούς δίσκους ήδη. Production είναι Apple μια ζωή. Όμως στο πανεπιστήμιο θα λειτουργούν Linux και δεν θα περίεργο να αλλάζει από Linux σε iOS. iOS είναι λειτουργικό mobile συσκευών. macOS εννοείς μάλλον. Το macOS, να ξέρεις, είναι Linux based. Οπότε δεν θα είναι περίεργο. Εγώ ας πούμε που όταν επαγγελματικά ξεκίνησα να ασχολούμαι, ήμουνα χρήστης Windows, γιατί έκανα και front-end και λοιπά και back-end servers και λοιπά, ήξερα Linux. Κάποια στιγμή μου φέρανε ένα Mac και λέω, ρε πούστη. Και ανακάλυψα ότι είναι για δουλειά, έχει και τα δύο. Έχεις ένα Linux πίσω terminal και όλα αυτά και στα Windows έχω φτιάξει αυτό το κομμάτι και έχεις και όλα τίποτα για γραφικά και λοιπά, γιατί έκανα front-end, τότε με διέφερε, τώρα δεν με νοιάζει. Ας έχει Linux λέει στο εμένα και Steam. Climb-i. Πάρε ένα Mac και ένα Steam Deck, έτσι. Το πρόβλημα με τα Hackintosh είναι τα updates. Γενικά καλά τα Hackintosh όταν ήταν, πλέον τέλος τα Hackintosh, γιατί τελειώνει το πανηγύρι 1086 συμβατότητα, οπότε δεν θα υπάρχουν από την επόμενη μεθεπόμενη το αργότερο έκδοση, γιατί δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Οπότε αυτά. Το έχετε παρατηρήσει ότι από την αρχή μέχρι τώρα λέμε για την Apple και μας έριξε πριν αυτή άσχετο. Πουτάνα, ξέρει τι κάνει. Ναι, εντάξει. Αλλά φάτα χλάδια. Συγκεκριμένα για τώρα που μιλάμε πρέπει να μιλήσουμε και για την Apple. Τι έκανε. Ναι, όταν λέμε επαγγελματικά ότι πρέπει να ασχοληθεί με το κολομήλο. Με το κολομήλο, κάτσε να βάλει ένα άσπρο background. Σάπιο μήλο με το σκουλίκι από μέσα που τρώει τα λεφτά μου. Ναι. Απλά να, επειδή και ξεκίνησε όλο αυτό από το σχόλιο που άκουσα για πλούσιου. Στο κομμάτι του computing αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος δεν είναι gamer και έχει ένα budget, okay, δηλαδή είναι και το άλλο. Αν πάρεις τώρα ένα MacBook Air, okay, το οποίο είναι ιδιαίτερα γρήγορο, με ένα 1000 με 1300 ευρώ αυτή τη στιγμή, είναι για 4-5 χρόνια minimum. Δεν είναι, αν έχεις αυτά τα λεφτά. Γιατί έχει κόσμο που μπορεί να πάρουν το 400 με 600 ευρώ. Αυτοί θα πάνε σε ένα budget Windows και θα είναι μια χαρά και θα κρατήσει 2-3 χρόνια. Λοιπόν, περίμενε να σε διακόψω. Ναι. Λέει ο Χάθε ότι δεν έχει μικρή ιδέα γιατί μιλάμε. Ναι. Αλλά η παρέα μας είναι ζεστή. Δεν είναι πολύ όμορφο. Είναι το χρώμα της λάμπας. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Φωτισμός. Ναι. Φωτισμός είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Επίσης είναι ότι μας μούδιασε λίγο το γεγονός ότι μας έφαγε τα λεφτά η Apple. Νάτος. Όλα από τότε πήρε day on release το M1 Air και η μπαταρία το ακόμα κρατάει 7 συνόρες σε compiling. Μιλάμε μια μισή ώρα σε ολοκαίνουργιο Windows μηχάνημα. Επίσης το compiling πάει διπλή ταχύτητα. Ειδικά αν είσαι σε... Τι όχι. Πλέον νομίζω όλοι οι compilers δεν είναι. Είναι native. Εγώ να πω πολύ ωραίο το παλιό Studio Gamers κάπως άδειασε ο χώρος. Άδειασε αρκετά. Από εδώ από αυτή την πλευρά νομίζω το ίδιο είχες και παλιότερα.
Όχι. GPU θέλω. Αντικειμένων. Ναι, είχα ένα γραφείο full εκεί, είχα τις δύο καρέκλες. Εδώ. Εκεί όχι, το... ήταν εδώ και κοιτούσε προς τα εκεί. Ναι, ναι. Θέλω να πω από πίσω, δεν είχε κάτι. Λοιπόν, για το Vision Pro συζητήσαμε στο προηγούμενο live stream. Είδαμε και βίντεο, μας έριξε η Apple το stream. Μπορείς να πάρεις όλη τη συζήτηση, δεν θα δεις τίποτα. Ναι, κάτσε να δούμε λίγο. Δεν ξέρω αν στην αρχή. Το κάνω refresh εδώ, υπάρχει ακόμη. Θες να κάνουμε react στο live. Blocked. Blocked ineligible για monetized. Ωραία, εξαφανίστηκε. Blocked worldwide. Πάρε λίγο στο monetization. Τι. Πού το. Πάρε λίγο πάνω στο ineligible. Εδώ. This video can't be monetized. Can't, δεν έχει... Ναι, τέλος. Δώσε λίγο. Το χάσαμε, το χάσαμε το... Copyright protected, τι έχει... Κάτσε, κάτσε να το δείξουμε. Κάτσε να το δείξουμε, ρε. Έλα. Waiting for text to complete, δεν θα το δείξει κάτι. Ξέρετε, να σας δείξουμε τι βλέπουμε όπως και να έχει. Να, αυτό βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λοιπόν, είναι το πρώτο, το προηγούμενο live που βλέπαμε. Είναι blocked. Μετά. Αλλά, ναι. Πάνε λίγο πάλι. Και είναι, είναι eligible, can be monetized, copyright. Πάτα εδώ, see details. Και λέει από το 3155 μέχρι το 3406 είναι αυτό το κομμάτι το οποίο θέλουν να σβήσουν. Μπορείς να κάνεις stream out segment. Ή να κάνεις dispute. Ναι. Dispute, σας το λέω, ναι. Θα πάρω τα αρχίδια μου. Ναι. Το κάνω. Ευθέως. Κάντο, trim out. Trim out segment. 24-20. 31 κάτι έλεγες πριν. Α, ναι, να το. Εδώ είναι αυτό. Κάτσε, πριν, πάντα λίγο cancel. 31 κάτι δεν έλεγε. 31-55. Ναι. Πάρε πάλι. Θα πρέπει να κάνει τα checks. Ας τελειώσει τα checks, γιατί θα βγει και άλλα μετά. Άστο, άστο, το κάνω. Αλλά αυτή η διαδικασία, αυτά τραβάμε. Θα το κάνω από το σπίτι. Με τα copyrights. Fair use δεν ξέρει τι είναι η Apple. 31-55 αναγνωρίζει το copyright το υλικό. Αλλά αν θες να το κάνεις, να το βγάλεις από το 24. Ναι. Ξέρεις κάτι, σβήσ' το όλο. Για ποιο λόγο. Μίτσο 27, έχεις 2K. Έχω μια 27 1340p και μια 27 4K. Πείστε, παιδιά, ζητάνε να πας μετά από στο Twitch για Street Fighter. Παιδιά, δεν ξέρω, είμαι κομμάτια σήμερα. Θα φύγει ο Θοδωρής, θα μπω για να ντους και θα κρασάρω. Γιατί αύριο έχω να σηκωθώ να τελειώσω κάτι για να είμαι έτοιμος για να πάω γυμναστήριο, να γυρίσω, να έρθει ο Θοδωρής να γυρίσουμε ένα βίντεο και μετά ίσως το βράδυ. Αυτό. Είμαι full πιασμένος αύριο. Αυτά. Χωρίς TikTok απόψε. Την προηγούμενη φορά τα έκανα λάθος, δεν το πόσταρα σωστά. Το TikTok. Τι είναι, ανέβηκε. Ανέβηκε σαν story, δεν ξέρω τι έκανα. Πάμε να δούμε τι κάνει το TikTok. Με τα copyrights. Να δοκιμάσω πάλι ένα AI τέτοιο να κάνω. Πάλι. Δεν το έκανα σωστά την άλλη φορά. Σκάσε. Κάμερα. Εδώ. Effects. Το AI έχει. Ετοιμός. Σκάσε! Μπορεί να το κατεβάσει την ένταση από το κινητό σου, έτσι. Πώς βγαίνει η μουσική? Πάμε, ετοιμός. Δείξτε. Περίμενε. Τι κάνεις, βγάζεις άλλο? Όχι, μαλακιά. Όχι! Όχι, το χάσα! Πάμε πάλι. Κάνε την ίδια φάτσα. Αχ, δεν πρόλαβα. Σοβαρά. Ναι. Τι! Θέλω, έλα, θα το ξανακάνεις, θα βγάλω τη μουσική. Sorry, θα βγάλω τη μουσική. Sorry, παιδιά, έχει, αξίζει. Θα πάτε στο TikTok, θα το δείτε και θα αξίζει. Πώς βγάζεις τη γαμμένη μουσική καταρχάς? Δεν ξέρω αν τη βγάζεις. Τη βγάζεις. Έχει μήπως πάνω κάπου mute φάση. Πώς γίνεται, δεν βγαίνει μουσική, ρε φίλε. Όχι, μαλακία. Πώς κλείνει η μουσική σε αυτό το μαραφέτη. Πώς κλείνει η μουσική. Έλα, γάμισε το. Πάμε πάλι. Ετοιμός. Ναι. 3, 2, 1. Απέσια μουσική. Sorry, παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Θα το δείτε. Τι φάση. Εγώ για κάποιο λόγο είμαι Κινέζα. Το TikTok είναι ρατσιστής, παιδιά. Το TikTok είναι ρατσιστής. Καλάκα. Αν είναι δυνατόν. Γάμισε. Λοιπόν, πατάω μία να το κάνω record. Sorry λίγο.
Ας έχει τη μουσική και στήκαμε, λοιπόν. Έλα εσύ. Λοιπόν, start recording. Τι? Δεν ξέρω τι. Don't allow. Όχι! Παιδιά, δεν ξέρω πώς λέει το TikTok, μαλάκα, δεν μπορώ. Πες μου press and hold to start recording. Τι έγινε, χάσαμε. Ναι, delete. Γιατί? Γιατί δεν το έσωσε σωστά. Έσωσε μόνο ένα frame, δεν έκανε βίντεο όλο. Το έχουμε στο YouTube. Σκάσε εσύ, boomer. Το TikTok είναι για τον Μπούτσο, το UX του είναι βλακώδες. Απλά. Οχ. Μια συνηθισμένη μέρα στην Ταϊλάνδη. Δηλαδή, πόσο ρατσιστικό ήταν αυτό τώρα. Ισχύει ρε εσύ, επειδή έδειξα τα δόντια. Αυτό είναι. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Λοιπόν, περίμενε. Και είναι και ασιατική εφαρμογή. Πού πήγε? Και είναι και ασιατική εφαρμογή, οπότε δεν θα έπρεπε. Πού πήγε το εφέ? Τι έγινε, το ξεφανίσανε? What? Hey! Τι φάση? Hey! Recent δεν έχει. Τι? Παιδιά, δεν το έχει πλέον το εφέ. Μήπως γι' αυτό έγινε μαλακία, γιατί πέτυχες πάνω που το εξαφανίζανε. Ξέρω εγώ. Sorry παιδιά, δεν θα δείτε άλλο. Τα νεύρα μου. Δεν το βρίσκω, πέρα από την πλάκα. Ξέρεις τι, θα σταματήσω σχολείο με αυτό τώρα όμως. Γιατί ναι, άστο, εντάξει, δεν πειράζει, φτάνει πάρα πολύ ωραία. Πήγα να σας, ήθελα να δοκιμάσω κάτι όντως. Αλλά δεν, πάρα δεν το βρίσκω πολύ, τώρα. Πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για TikTok. Κάντε mute copy, γαμισέτ. Όμορφη προσοχή. Αλλά δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση ότι το πρόσωπο του Θόδωρη έχει γυναικεία χαρακτηριστικά. Παιδιά, ειλικρινά, έκανε έτσι. Και είναι επειδή το TikTok είναι ρατσιστικό. Ναι, παιδιά. Τον έκανε Κινέζα ή Ταϊλανδέζα. Οι Κινέζοι είναι Ασιάτες. Οι Κινέζοι ισχύει, είναι ρατσιστές, θα έλεγα. Δημήτρη, ξέρεις να εξηγήσεις πώς λειτουργεί ένας κεφαλικός υπολογιστής στο κομμάτι του software. Μπορώ να πω ότι έχω καταλάβει. Πώς να το εξηγήσω, μου είναι λίγο δύσκολο και θα το κάνω τώρα. Είμαι σε ένα κλαμπ στο γραφείο που το ξεκινήσαμε. Έχουμε κάποιους φυσικούς, ναι, που κάνουμε έρευνα για κβαντικούς κλπ. Και έχω μία επαφή. Έχω επαφή. Αλλά και Ασία. Ναι, ισχύει. Έδειξε Apple το κινητό, πάει το live. Ισχύει. Ήταν quick event. Από την περασμένη εβδομάδα. Τι είναι το quick event? Την περασμένη εβδομάδα. Γιατί όλα τα wireless headsets είναι χάλια. Δεν ισχύει. Γιατί το Bluetooth είναι χάλια. Τα wireless headsets είναι ωραία. Το Bluetooth είναι λίθιο. Τα τελευταία τα οποία είχα φορέσει ήταν κάτι της Razer, το οποίο ντρέπομαι που το λέω, και τα υπερογκόνητα Manowar. Α, ναι. Τα έχω ακόμα σπίτι. Δεν είναι Bluetooth. Όχι. Δεν όχι, Bluetooth. Α, είναι wireless, δεν είναι Bluetooth. Bluetooth. Με dongle ήταν, 2,4. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Δεν θυμάμαι. Γι' αυτό δουλεύαν. Δεν δουλεύα, εντάξει. Εντάξει, καλά ήταν. Καλά ήταν. Λειτουργούσε. Τι τραγικό, δεν έχει άλλο. Δεν ξέρω τι παίζει. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω το TikTok. Νομίζω πάνω από κάποια ηλικία. Απλά είναι φτιαγμένη η εφαρμογή να σου δείχνει άλλα πράγματα. Δεν χρησιμοποιεί. Ίσως αν ήξερες να δουλεύεις και την εφαρμογή, θα ήταν καλύτερο. Έχω άλλη εφαρμογή. Δεν έχω. Με βρίσκει η Boomer. Και μου βγάζει τη δύσκολη. Εμένα με βρίσκει ασιάτισα γυναίκα. Τι να κάνω τώρα. Τι παραπονιέσαι. Γαμίσετε, γεια σου. Ήταν καλό πάντως. Γεια σου. Με έκανε και γέλασα. Ναι, καλό. Πάντα κοντρόλ. Ωραία, ευχαριστώ. Άστο το copyright, γάμισε. Ήθελα να δω αν θέλεις να τα checks. Εμείς δεν θέλω να γίνω software developer. Θεωρείς εξής στην Ελλάδα. Θα το δείχναμε από εδώ, από το παραθυράκι, ρε. Θα έμενε. Ναι. Θόδωρος Σαν. Μπειραζιά, εντάξει. Για το τέτοιο. Θόδωρος Τσάν. Σαν. Τσάν είναι η κοπελά. Ναι. Αν το κάνεις jailbreak, το πουλάς την ίδια τιμή με το. Ποιο να κάνω jailbreak? Το κινητό. Τι είναι jailbreak, γιατί δεν έχουμε 2005. Όχι, το παράκανα. 2005 είναι πολύ παλιά. 2015. Θόδωρος Κουν. Ναι, ναι, για τους ετοιμοθάνατους. Αν το κάνεις jailbreak, το ίδιο σχόλιο ξαναδιάβασα. Καλά, όχι, καλά πας. Καλά πας. 2005 γεννήθηκα.
Μαλάκα, τι λέει. 2005 γεννήθηκες. Γεννιούνται μετά το 2000. 2000 παιδιά, ψέματα λέτε. Τις προάλλες έπαιξα το System Shock το remake που κάνανε. Α, ναι! Βγήκε το 94. Ναι. Και είχα, ξέρεις, αυτό το prompt που κάνουν οι YouTubers κατά τη διάρκεια του βίντεο που λένε ναι. κάτι και προτρέπουν κάποιον, ξέρεις, να αφήσει σχόλιο για τα σχετικά. Ναι. Και είχε πολύ κόσμο που μου έγραφε ότι δεν το έκανες. Γεννήθηκαν αργότερα. Έχει κόσμο που έχει γεννηθεί μετά το 95. Δεν παίζει αυτό. Ναι, ρε, 95 σταμάτησαν γίνονται άνθρωποι. Ισχύει. Οπότε. 2005 και είναι και 18, λέει. Ψηφίζουν να γίνεται κάθε 2005. 2005 και 18, 23. Ναι, 8. Και ο Aisman λέει και εγώ. 8 και 5, 3. Ο Aisman δεν γεννήθηκε. Και ένα ακόμα. Ο Aisman οδηγάει καταρχάς. Δεν γεννήθηκε. Εσύ, τι εσύ γεννήθηκες πότε, το 1994. Ο Τζον Μάτ βγήκε το 1994. Ωραία, φίλε. Τσαν και Κουν είναι για τα παιδάκια κυρίως ή αλλιώς χρησιμοποιείται σαν χαϊδευτικό. Χαϊδευτικό για κάτι μικρότερη ηλικία. Τσαν για κορίτσια. Γατάκι Κουν. Έλα τώρα. Αυτή του δίνουν πανελλήνιες φέτος 2005. Μήνα δύο χρόνια. Πώς γίνεται αυτό. Ναι. Ο Ace το 97. Α, εντάξει. Το 97. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Τουλάχιστον είναι πριν το 2000, οπότε ισχύει το ότι γεννήθηκε. Ο Μάφιν δεν έγραψε γέροντας Aceman. Ο Μάφιν γεννήθηκε το 2018, οπότε γεννήθηκε. Τερατογένεση. Εμείς είμαστε τερατογένεση που γεννηθήκαμε στο Τσερνόμπιλ, Δημήτρη. Όλοι οι υπόλοιποι νορμάλ, ναι, νορμάλ, τέλος πάντων. Έχετε τα προβλήματά σας, σας έχουμε δει από κοντά. Αλλά εμείς είμαστε οι ραδιενεργοί. Άρα ένα μάθημα μας έμεινε, λέει, Δευτέρα γράφουμε ΑΟΘ. Αυτό είναι τη σύνδρευση, τι είναι αυτό, ναι. Πώς πληρώνεις τους λογαριασμούς τότε. Μου ήρθε η ΔΕΗ. Πόσο? -97. Πριν κάποιους μήνες μου είχε έρθει -97, στο στούντιο μείον κάτι. Ναι. Πλάκα είχε, ναι. Είναι επειδή τους δίνεις ρεύμα, μάλλον. Από πού? Βλέπουμε γκρέμερς, νομάλ δεν μας λες αυτό. Αρχές ναι. οικονομικής θεωρίας. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ακριβώς, πώς πληρώσεις τη ΔΕΗ. Απλά. Α, του 21 είναι ο Μάφιν, άρα δεν έχεις γεννηθεί. Αυτό. Δεν, flat earth theory, δεν πιστεύω ότι γεννήθηκες. Έχει καταπληκτική άρθρωση για δίχρονο. Χρονών. Εννοεί αρθρώσεις. Ναι. Δεν έχει... Ποιος είναι, ποια είναι η άρθρωση, Δημήτρη, με τη μεγαλύτερη ελαστικότητα. Πολύ καλό, αυτό είναι. Όμως. Όμως. Ναι. Όμο. Ναι. Αυτό είναι αστείο που κάναμε πριν το 2000. Τι έγινε και έχεις μειών 97, αν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, απλά. Τέλος, επόμενη ερώτηση. Κλέβω. Επόμενη ερώτηση. Αυτό που κάνει ο ΤΕ είναι που σε μένα, ο ΤΕ, ΔΕΗ, έρχεται μία φορά το εξάμηνο να μετρήσει, οπότε υποθέτει τι κατανάλωση έκανε και όταν έρχονται να μετρήσουν για να βγάλουν ένα καθαριστικό, λένε αυτό γίνεται πάντα. Ούψ, λιγότερα, πρέπει να δώσουμε πίσω λεφτά. Έτσι δουλεύει. Γιατί είναι μαϊμούδες ναι. εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς εσύ κάθε μήνα, πλέον δίνει την επιλογή, να πηγαίνεις να βλέπεις το μετρητή και να στέλνεις κάθε μήνα τη μέτρηση, οπότε να μην έχεις τέτοια πράγματα. Αλλά εγώ εκεί πέρα να κάνω ένα σκαφές δεν πάω. Βαριέμαι. Αυτό. Πώς ήταν το 2000 εμείς που δεν το είδαμε. Ο ιός του 2000. Τρέχαν όλοι να φτιάξουν τους υπολογιστές. Ναι, για το 2000 τρέχαν να προλάβουν να καταστραφεί ο κόσμος. Ναι. Γενικά πεθαίνω από το 2000. Μετά είχαμε το COVID. Εντάξει, το COVID ήταν λίγο πιο. Άνοιξε θείο από τη ΔΕΗ είμαστε. Δάσε τα λόγια στην δίπλα πολυκατοικία. Είναι πολύ περίεργο. Βαριέμαι να πηγαίνω. Πρέπει να πάω στον γείτονα το πάρκινγκ. Και είναι πολύ περίεργο. Πώς? Την πρώτη φορά για τα να βρω το. Ναι. Τη οικοδομή. Είμαι σε μια φάση έχω μετακομίσει τώρα. Είναι σε άλλη οικοδομή. Ναι. Ψάχνω να βρω πού είναι τα ρολόγια. Και δεν βρίσκω πουθενά ρολόγια. Πήγα υπόγειο, πήγα πάνω. Παιδιά, πού είναι. Και σε κάποια στιγμή πηγαίνω στο πάρκινγκ του δίπλα κτίριου. Ναι. Και είναι εκεί. Και είχε παρκάρει κοντά ο γείτονας και δεν μπορούσα να ανοίξω. Δεν μπορούσα να πάω στο ρολόγιο γιατί είχε παρκάρει. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ξέρω που είναι. Δεν ξαναπάω. Βαριέμαι. Το 2000 όντως δεν ήταν θέμα με τους υπολογιστές. Ήταν θέμα, ναι. Γιατί είχε πολλά προγράμματα που. Τελειώνει η μέτρηση. Είχαν διψήφιο. Ναι. Γιατί λένε πώς θα κρατήσω αυτή η υπολογιστή σας. Αυτή η καινούργια μόδα είναι. Το 85. Το κάναξε τι. Ναι. Δεν βάζουμε 1985. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Πάμε 85. Οπότε το 99 πήγαινε στο 0. Οπότε οτιδήποτε είχε υπολογισμούς σε ημερομηνία
πήγαινε μηδέν. Ήταν πρόβλημα του μεγέθους, το ένα κορδόνι της ζακέτας μου είναι λίγο πιο μακρύ από το άλλο. Τέτοιο κίνδυνο είχε. Πώς είπες, είσαι το Y2K, θα τα διαβάσετε όλα στη βιογραφία μας, παιδιά. Ναι. Δεν ήταν τόσο τραγικό, αλλά εγώ που είχα ο πατέρας μου, ρε παιδί μου, ήταν προγραμματιστής, είχε όντως software, πρέπει να το κάνει debug αυτό το πράγμα. Πολύ ορθή αυτό που γράφει ο Subnormal. Μετά είχαμε και το ΙΤΑ 1-1, μπράβο, ναι. Τρελές αγελάδες, νόσο όπου έγινε μια πανέμορφη καταμέτρηση. ATC, μια πανέμορφη καταμέτρηση. 9-11, κοιτούσαμε στην τηλεόραση που πέφτανε αεροπλάνα σε κτίρια. Α, ναι, το βρήκαμε στην τηλεόραση. Ναι, δεν ήμασταν εκεί. Σωστά. Ο Batman ήταν εκεί. Μπράβο, ήταν μόνο ο Batman. Πληροφορική γράψατε. Ναι. Καλά πήγε. Fun fact από το θέμα της ημερομηνίας. Το 2000 έχουμε στη θεωρία της πληροφορικής. Έλα ρε. Ναι. Είμαστε κάπως πολύ χαρούμενοι για το 2000 μέχρι το 2010. Νομίζαμε ότι θα πήγαινε καλά το 21ο αιώνα. Όχι. Ήταν επιθυμητό. Ναι, δεν ισχύει η Μαρία, γιατί δεν θυμάστε καλά. Νομίζω το 12 ήταν. Το 2004 κερδίσαμε την Eurovision. Το 2012 δεν ήταν που λέγανε οι Ίνκας ότι θα τελειώσει το κόσμος. Οι Ίνκας έχουν πολλές φορές, νομίζω. Δεν ξέρω, δεν τους ακούω ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θυμάμαι λάθος, ήταν 2012 που έλεγε το ημερολόγιο των Ίνκας. Το 12 λέει ήταν. Ότι μέχρι εκεί είχε μέτρηση, κάτι τέτοιο. Ο Σάκης πήγε Αμερική, ο Ρουβάς. Είχαμε και αυτό. Το 12 ήταν, τότε ήτανε. Όλα καλά πήγε. Γιατί πέταει διαφημίσεις και στο live. Γιατί το βάλαμε να βγάλουμε λεφτά. Τη Apple. Τη μαλακισμένη. Αγαμίσου Apple. Καρπάς. Στα αρχίδια μας. από καρδιάς όμως. Όχι... Από αρχιδιών. Όχι καρδιάς. Από καρδιάς. Στα αρχίδια μας. σωστά θυμάσαι, λέει Αθήνα. Ναι, το 12 ήταν. Στο Point και στο Assassin's Creed. Δεν το θυμάμαι. Έχω σταματήσει να θυμάμαι Assassin's Creed πράγματα. Περιμένω να βγει το καινούριο μπάσκετ, είναι καλό. Ο Μπαχάς ρωτάει αν κάνατε like ακόμη. Θα τον άκουγα στη θέση σας. Ισχύει, γιατί θα αρχίσει τα puns. Puns. Όχι buns, but όχι puns. Τα puns. Το 12 βγήκαν κάτι ανεκδίκητες. Ανεκδίκητες. Τι βγήκε το 12, Bad Movies 2012. Τι εννοείς? Bad Movies 2012. Α, αυτές που ήταν με το τέλος Red του Dawn, κόσμου. Seeking a Friend for the End of the World, The Three Stooges. What? The Devil Inside, Gone, Savages. With its lack of emotional or even pragmatic investment and lousy lead performance at its core, Savages doesn't stand a chance. Αλλά από ό,τι φαίνεται από τον ορθογράφο, τον ενόχλησε περισσότερο το Savages, γιατί ήταν το μοναδικό το οποίο είχε περιγραφεί. Ναι. Και βρισκόμαστε σε μια φάση που η νέα γοτθική αισθητική ήταν εγκατελειμμένα μόλ και τα κλειστά νέα McMansions. Ρωτάνε, όταν παίζει διαφήμιση, αν την βλέπετε. Ναι. Όχι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι η ταινία 2012. Α, ήταν με τον Κιούζακ. Κάτι τέτοιο δεν ήταν. Μπράβο που προλάβαινε να ανέβει στο αεροπλάνο γιατί καταστρεφόταν και ήταν ο πρόεδρος που είχε δικό του αεροπλάνο. Οπότε το σχέδιό μας για την καταστροφή του κόσμου ήταν να πετάμε πάνω σε κάτι το οποίο έχει βενζίνη. Και μετά θα πρέπει να το προσγειώσουμε στη λάβα. Είδα τον Τζον Βικ ή Avatar. Είδα τον Τζον Βικ. Τον Τζον Βικ το είδα και εγώ. Έπεφτε. Το Avatar δεν το έχω δει. Τι γίνεται, δεν πέφτει. Κατρακυλάει, σκάλες. Αν είδαμε το Alan Wake 2, ναι, πριν από όλους εσάς, πριν γυριστεί καν το παιχνίδι, ήρθανε σε εμάς να κάνουμε. Εγώ κάνω τη φωνή του Alan και ο Δημήτρης του Wake. Τι ρωτάτε? Αυτό είναι που το λέει τέτοια η Amanda Bork, μήπως. Ναι. Το 2000 ήταν καλή συντέλεια του κόσμου γιατί όλοι το είχαν πιστέψει λόγω της αλλαγής του αιώνα. Ναι, ήταν στρόγγυλο. Κοίταξε, πάντα θα υπάρχει κάποιος που πιστεύει κάτι. Χιλιετία. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Πάντα θα υπάρχουν. Μπαχά, τι εννοείς η σκηνή του Τζον Βικ με τις σκαλιά? Επειδή 20 λεπτά έπεφτε, κατακυλούσε. Με τις σκάλες. 20 λεπτά κατακυλούσε από τη σκαλιά. Το τελευταίο Τζον Βικ. Ναι. Ναι. Με τον άλλο, πώς τον λέγανε. Τον κάνανε που τον βάλαν fat suit και μετά τον βάλανε να κάνει γυριστές κλωτσιές. Κιάνου Ρίβς. Έλα, ρε, γνωστός. Martial artist σε ταινίες, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Δημήτρης έχει πάει δύο φορές να διαβάσει το μήνυμά μου και ο Θόδωρος σταμάτησε. Ναι, λέγεται quality control. Καλά έκανα, γιατί έγραψε μαλακία. Και δεν με σταμάτησε ο Θόδωρος. Απλά αποφάσισα να μην βαριέμαι. Ο Άτκινς, μπράβο, Σκοτ Άτκινς, που είχε κάνει την πολύ ωραία εντός εγών. Για martial artist τέτοια περιεχόμενο ταινιών ήταν ωραίο, που είχε κάνει εκείνη την σειρά, πώς λεγόταν.
Είχε βγάλει νομίζω τριλογία, δεν θυμάμαι πώς, που πλακωνότανε φυλακόβιο. Γιούρι Μπόικα. Γιούρι Μπόικα, μπράβο Ηλία. Γιούρι Μπόικα. Τι είναι αυτό, που τι γλώσσα μιλάτε. Δεν έχεις δει Γιούρι Μπόικα. Σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Γιούρι Μπόικα. Γιούρι Μπόικα. Α, Γιούρι Μπόικα. Ναι. Δεν ήξερα. Undisputed, μπράβο. Δεν ήξερα τον λένε έτσι. Undisputed λέγεται η τριλογία. Όντως έχει βγάλει τρεις. Η οποία η πρώτη βγήκε το 16, η δεύτερη το 6 και η τρίτη το 10. Το λέει έπαιξε το λίγο time travel. Ναι. Όχι, το Undisputed φαντάζομαι είναι η τελευταία που βγήκε. Αλλιώς ναι, θα λεγόταν η πρώτη. Και το Adam Boyka Undisputed. Ο χαρακτήρας είναι ο που παίζει είναι ο Yuri Boyka. Δεν το έχω δει, δεν έχω δει κανένα από αυτά. Το 2000 θυμάσαι την έκλειψη ηλίου. Είχαμε... Είχε και έκλειψη ηλίου. Τα μαύρα τζαμάκια, ναι, ισχύει. Πόσα λεφτά πούλησε κόσμος που με έναν αναπτήρα έκαψε ένα τζάμι. Βασίλη, δεν ξέρω να μιλάμε για αυτό το θέμα που δεν θα ξαναναφέρει. Ναι, μας έτσουξε. Γιατί μας έριξαν το live app. Μας έτσουξε. Και ανοίξαμε άλλο. Πλάκα έχει, ξέρω εγώ καλό. Είναι. Α, η πρώτη ήταν με άλλους ηθοποιούς. Μάλιστα. Ωραίο ξύλο. Ισχύει. Έχει διασκεδαστικές σκηνές όπου βλέπεις ανθρώπους να πονάνε. Ο Νίκος λέει, είδα τα Λαουίκ 2, το τρέιλερ φυσικά, ενώ αυτό κατάλαβες το δωρε. Ναι παιδιά, αλλά είναι τρέιλερ, δεν εκφράζω ποτέ γνώμη. Ρώτησαν το δαμε, δεν ρώτησαν ποια είναι η γνώμη σου. Παρακαλώ Νικοδήμου. Είδα το Spider-Man Across the Universe, όχι ακόμη, αλλά θέλω να το δω. Το σίσου λένε όντως ότι είναι πολύ καλό, αλλά το γεγονός ότι είναι φινλανδική ταινία λίγο με εκνευρίζει. Αν και μιλάνε αγγλικά. Πώς γράφεται το σίσου? Όπως το γράφει, σίσου. Πού το γράφει, στο ψέμα. Όπως το ακούς, σίσου. S-I-S-U. Άμα το... Ποιος ήταν αυτός που άνοιξε... Ποιος? Τα φώτα, σίσου. Ναι. Αυτό λένε μέσα στην ταινία. Και τελειώνει. Τι, ο Μπόικα είναι η ευρωπαϊκή κόπια του Στάθη Ψάλτη ως μποξέρ. Γιατί... Γιατί? Μ' άρεσε πάρα πολύ, γέλασα. Γιατί? Αλλά δεν έχει σχέση, έτσι. Ο Σκότ είναι θηρίο. Εγώ θα πήγα εδώ το Spider-Man, αλλά δεν το παίζει στα αγγλικά γιατί είναι παιδικό. Δεν το έχει στο Apple, όχι στο Apple, στο Disney Plus. Δεν το άκουσες από μένα, αλλά κατέβασέ το. Την ταινία Barbie να πάω. Ναι! Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ με αυτό το υλικό. Τι φοράει? Ποιος? Η Μπάρμπι. Ρούχα. Το πρωτογόσπιτό της φοράει. Πού να ξέρω μωτέ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την Μπάρμπι και δεν ξέρω τι να πω. Παίξαμε Diablo που ρωτάτε. Επιτέλους κάποιος με ρώτησε. Πάρα πολύ ωραίο παιδιά. Τι χαρακτήρα παίζεις? Παιχνίδι της χρονιάς. Σόρκερερ έκανα, Δημήτρη. Σόρκερερ. Έκανα έναν κριτ. Lightning based sorcerer. Δημήτρης Κασμάς. Το έχω ακούσει το παιχνίδι, ναι, δεν ξέρω. Και το Flash που παίχτηκε στις Κάνες λένε πολύ καλό. Ναι. Στις Κάνες παίχτηκε το Flash. Έχω ακούσει και εγώ να πω την αλήθεια καλά λόγια για την ταινία. Είναι άλλος ηθοποιός, δεν θέλεστε. Αλλά ποιος? Όχι, είναι αυτός ο Flash Gordon. Ο παιδεραστής. Δεν ναι. Ο βιαστής τι είναι? Δεν παιδεραστής. Είναι groomer. Groomer. Και ψυχοπαθείς. Και παίζει αυτός. Ναι. Και συνεχίζουν να του δίνουν λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι they them. Άλλαξε φίλο, οπότε. Δεν μπορούμε... άλλαξε πρόσημο. Φίλο. Όχι. Με τους ίδιους κάνουν παρέα. Sorcerer, flat strength, επίγνωση. Τι λένε? Flat strength, sorcerer. Λέει το Spider-Man έχει προβολές με αγγλικά και ελληνικούς υπότιτλους και κινηματογράφους. Κώστα Δήμου, μπορεί σε κάποιο σινεμά να μην τάχει. Νίκο γιατί... Δήμου. Ο Κώστας είναι ο αδερφός του. Από πάνω είναι ο Κώστας Χατζής και κατάλαβε τι έκανα. Πλάκα. Αυτό έκανα. Ξέρεις τι, εσύ. Ξέρεις ποιος είσαι. Was where. Was where. Ακόμα εκεί είναι πάντως. Το παιχνίδι της χρονιάς ήταν λέει το Puzzle Bobble Remake και το Cadillacs and Dinosaurs Next Gen για Apple Arcade. Ταινία! Για Apple Arcade. Α, παιχνίδι της χρονιάς. Cadillacs and Dinosaurs. Το θυμάσαι. Έχει βγει Next Gen. Σοβαρά. Θα το έπαιζα, παιδιά. Νομίζω μαλακίζεται. Θα έκανα σειρά ολόκληρη. Δεν βρίσκω το mouse, παιδιά. Εδώ είναι. Cadillacs. Dinosaurs. Όχι, ρε. Δεν έχει. Πλάκα κάνει. Αυτό το παιχνίδι ανέβγαινε. Παιχνιδάρα. Θα ήταν. Το έπαιζα. Αν έβγαινε ταινία,
Θα την έβλεπα. Το έσκησα και στα emulator στο συγκεκριμένο παιχνιδάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Παιχνιδάρα. Πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά το κομμάτι με τους δεινόσαυρους. Προσπαθώ να πάω το mouse δίπλα και δεν μου βγαίνει πάντα. Control πατά. Λοιπόν, άκου να δεις. Λάθος πράγμα πάτησα. Λοιπόν, ας πούμε, η φάση ήταν αυτή. Είχε δεινόσαυρους και κόσμο και ξύλο. Ναι, δεν είσαι ο δεινόσαυρος. Είσαι ο κόσμος. Είσαι, μπράβο, ένας από τους τέσσερις. Ναι. Αυτή είναι η τρεις από τους τέσσερις. Ναι. Λείπει ο πρισμένος. Νάτι. Αυτή είναι η τρεις από τους τέσσερις. Λείπει ο μαύρος. Token πρισμένος, token γυναίκα, token black guy. Νάτι. Μπράβο, αυτή είναι οι τέσσερις χαρακτήρες. Αυτή είναι όλη. Παιχνιδάρα. Side scrollers, τότε ήταν μεγάλο το market. Ναι, ισχύει. Τότε όλα beat em up ήταν. Θα πας δίπλα σε παραδιάδους τώρα, τι έχεις πάθει. Αντίλαξε να είναι στο movie. Όχι, έτσι το είπα. Δεν υπάρχει. Την αλλαγή. Δεν ξέρω αν έχετε δει ταινία. Ισχύει. Ποια ταινία? Fortress of Solitude. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει ένα μόνο. Αυτό, εντάξει, είχε κι άλλα. Κοίτα, εγώ προτιμούσα. Δηλαδή ήμουν πιο Final Fight από Cadillacs and Dinosaurs. Αλλά υπήρχε και στο CPS2 τη Capcom το σύστημα. Υπήρχε και το Punisher. Ναι. Που ήταν ο Punisher και ο Nick Fury. Ισχύει. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ναι. Κανείς δεν έπαιρνε τον Nick Fury. Κλέβει Cadillacs and Dinosaurs στο Tekken 6. Ναι. Η animated σειρά την γνωρίζω, χάρη ότι είχε βγει Cadillacs and Dinosaurs. Ναι. Δεν την έδεκε κανένας. Αλλά ήταν ενδιαφέρον κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας αυτό το παιχνίδι. Ο Νεσκαφέ έχει φτάσει 875-200 γραμμάρια πλέον. Δεν παίρνω Νεσκαφέ. Σε πνίγει και πρέπει να το πεις κάπου. Λουκίτς. Λοιπόν. Ελπίζω να τα λένε έτσι, δεν με πειράζει να σου πω την αλήθεια. Εδώ είμαστε εμείς. Σαν ραδιόφωνο, ξέρεις, που παίρνουν τηλέφωνο και λένε τα παράπονά τους. Ό,τι σας προβληματίζει, μην το πείτε σε εμάς, αυτό ξέφυγε. Λοιπόν, καλά έκανες, για καφέ, καλά εγώ μου το έλυσα. Εδώ έρχεστε για να ακούτε τα δικά μας παράπονα. Πλάκανο, έτσι. Για καφέ μου το έλυσα, εγώ πάντως το θέμα. Λοιπόν, πήρα μηχανή που είναι bean to cup. Αλέθη. Αλέθη. Μηχανή που αλέθη. Είναι λίγο ακριβή να την πάρεις. Είναι Apple. Όχι, ρε, 3,5 εκατοστάρια και την πήρα. Την πιο απλή να πάρεις. Απλά αλέθη τον κόκο. Και βγάζει τέτοιο. Ή μπορείτε να ακολουθήσετε τη συμβουλή που προτείνουν τώρα στο chat. No coffee, just meth. Ισχύει και αυτό. Ίδια τιμή. Ίσως λίγο πιο ακριβό να βγει. Ο καφές. Απλά τι γίνεται. Η μία σακούλα του ενός κιλού, κόκο, κάνει. Η απλή κάνουν 25 ευρώ, η premium κάνουν 45 ευρώ. Ένα κιλό. Βγαίνει εσύ λίγα cents στο ποτήρι. Βγαίνει πολύ, είναι το φθηνότερο. Δηλαδή το κάνει από το κάνει πολύ γρήγορα. Θέλω λέω να πάρεις πλαστικά ποτηράκια και πλαστικά καπάκια. Σκοτώνω τις χελώνες. Σχεσμένες τις έχω. Και οι καρχαρίες σκοτώνουν χελώνες και δεν άκουσα κανένα να διαμαρτύρεται. Αυτούς δεν τους έχεις σχεσμένους όμως. Όχι, γιατί φοβάμαι. Κατάλαβες. Μπορείς όμως έτσι να πας στο Facebook στις αγγελίες και να πουλάς καφέδες. Γίνεται. Double Dragon και τα πιατά στα 50 που φάγαμε για να τερματίσουμε. Ξέρεις τι βρήκα σήμερα σε ένα σιρτάρι που άνοιξα. Double Dragon 50. Κάτω στάδραχμο με τον ήλιο της Μακεδονίας. Πέρα από. Θες να δεις τώρα. Τι θέλω να δω. Λοιπόν, ebay.com. Πες μου ότι αξίζει να το πουλήσω. Θα κάνει 101 δραχμές. Είσαι έτοιμος γι' αυτό. Όπα. 100 δραχμές. Τι. Εντάξει, έχει φθηνά. 1,72. Εντάξει, ναι, αλλά είναι bid. Αλλά είναι bid. Τι είπες τώρα? Επίσης είναι 39, είναι 340,75. Ήταν. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνω πλάκα. Τι είπες τώρα? Αυτά τα θυμάσαι? Ναι, τα θυμάμαι. 2,79. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μήπως θα βάζω για πλάκα για τους χαζούς. Αλλά έχει να βάλω last sold, ας πούμε. Δεν ξέρω αν sold έχει. Έχει 25 sold, έτσι. 4 ευρώ τα πούλησε. Sold items.
Εντάξει, σωστή, έχει και φθηνότερο. Είναι 39, το, συγγνώμη, είναι 39 συν 1,86 το shipping, αλλά δεν το μετράμε το shipping. 16. Ναι, αλλά ο άλλος μπορεί να είχε τράπεζα παλιά. Μαλάκα, τι να το πουλήσω, 1 ευρώ. 31. Μου κατέστησες. Τι ήταν αυτό το roller coaster τώρα, έτσι. Δω, 100 εκατομμύρια δραχμές. 5 εκατομμύρια λέει κάτι η εικόνα. 100 million λέει. Η εικόνα λέει 5. Αυτά δεν τα προλάβαμε, δεν είμαστε τόσο παλιοί, να ξέρω. Όχι, αυτά είναι του πολέμου. Ναι. 5 εκατομμύρια. Το είναι το 44. Ήταν η Γερμανία, όχι το 45 ήρθαν. Αγόραζες, καρβέλψουμε. Ή το 45 φύγανε. Δεν θυμάμαι. Ναι, μάνα μου τα θυμάται αυτά. Genuine Unresearch Ancient Greek, καλά, 15 ευρώ, στανταράκι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σου σκότωσε τα όνειρα λίγο. Μη γάμισες τώρα, ρε Δημήτρη. Με ξεκινάς και μου δίνεις 2 εκατοστάρια. Βάλτε εσύ στο τελειακό μου όμως. Και όλο και κάτι θα γίνει. Το ερώτημα είναι γιατί το ήξερες. Για πες. Γιατί πρόσφατα πέτυχα ένα βίντεο που το ανέφερε. Αυτό. Εγώ θα το ρίξω και σε σόδα να γυαλίζει. Το κάνω και ένα βουτσισματάκι με τον Ντόβουρ Τσάσου. Σου πει ότι ο πατέρας μου για μερικές δεκαετίες ήταν συλλέκτης νομισμάτων. Ναι, 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 θυμάμαι. Ναι. Δεν τα έχει σπίτι. Λυσάρες. Μια φορά που μας αδειάσαν το σπίτι, δεν ξέρω αν ήξεραν, επειδή είμαστε τα παιδιά, εμείς, μπαμπάς μου έχει συλλογή. Δεν τα έχει σπίτι. Suck it. Μισή φρατζόλα ψωμί, έκανε τα 5 εκατομμύρια. Όχι τίποτα τώρα. Έχει και ένα άλλο κέρμα μέσα από το σιρτάρι. Οπα, οπα. Δεν είδα τι είναι και τώρα με έκανε να νιώσω λίρα. Άσχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι λίρα. Λίρα. Αλλά κάτω στο άδραχμα παίζει να έχω. Τι βίντεο αυτά που βλέπεις Μίτσο, γάμισε τα. Δεν ξέρω, το YouTube μου είναι. Πρέπει να κάνω reset και βαριέμαι. Εδώ μεταξύ πριν που μπήκε. Εσύ μπήκες. Μπήκες εσύ. Ναι. Στο κανάλι των Gramers. Ναι. Και είδε Ρούντι. Μπράβο. Τον Αγιούμπ. Αγιούμπ. Και λέω Δημήτρη, βλέπεις Ρούντι. Το και λέει, όχι, λέει μπήκα στο κανάλι. Και λέω, ναι. Α, ναι, λέω, εγώ βλέπω. Κάθε καναλάκι στις 14. Ντροπή, ναι. Εσύ 44 ντροπή. Έχει απλά. Ο Τόνι 5.000 από το 90 παίζει να πάρω κανένα Τέσλα, περίμενε. 5.000 δραχμάς. 5.000. Θα το γυρίσουμε. Κάτσε, έχει και τις παλιές βέβαια. Ναι, αυτά είναι. Και πρέπει να. Αυτές είναι οι σόλ, δεν είναι από τότε δηλαδή, που φτιάχνονταν δρόμοι. Να, το 5.000 με το Θόδωρο. Όχι, ο Καραϊσκάκης είναι αυτός. Κάτσε. Το μόνο που παλεύω. Καρισκάκης είναι αυτό. Sold. Νομίζω Καρισκάκης. 6.000. Εντάξει, τα παλιά δεν αυτό είναι. Αυτό είναι το τα παλιά 12 ευρώ. 12, δεν είναι άσχημα. 18, 48 ένα και 10.000. Κομμάτι χαρτί. Banknote lot. Να το δώσεις 10 ευρώ. Το 84. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Το 84 δεν είχαμε 10.000. Ρε. Τι είχαμε, ρε. Δεν είχε 10.000. Όχι, το 84 είχαμε. Το 84 δεν είχε 10.000. Δεν υπάρχει περίπτωση το 84 να είχε 10.000. Καταρχάς το 5.000 είναι το 84. Το 10.000 γράφει δίπλα είναι το 95. Α, ναι. Το γράφει από δίπλα. Πότε βγήκε το 10.000. Μετά το 9.000. Τι περίμενε να σου πει. Δραγμές έγραψα. Τραπεζογραμμάτια δραχμών της Τράπεζας Ελλάδος. Βαριέμαι. Ισχύει. Να βλέπεις, γράφει, μανεύεις λίγο. 10,000 δραχμάς 1995, 5,000 δραχμάς 1984. You are correct. Ο Κοτρώνης είναι, δεν τον αναγνώρισα παιδιά, έχουμε χρόνια να βρεθούμε. Ευρώ έχουν και αυτοί. Ποιοι? Τι? 34 ευρώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου βγάλε τα κοινά τα listings. Και δεν μπορώ να θυμηθώ πραγματικά που ήταν, που είδα ότι φύγανε 300 άρικα. 23 ευρώ, δεν αξίζει, κράτω 5.000. Δώσ' το για 20 ευρώ. Από τι θα πάρει αξία, αλλά μέχρι να πάρει αξία μπορεί να έχει σαπίσει. Δεν σαπίζουν τα λεφτά. Είναι για πάντα. Αυτός, βάλτο σε ένα αεροστιγμής κλεισμένο, κλεισμένο τέτοιο. Που μαλακά, έχω αναμνήσεις τώρα που το είδα αυτό. Ναι. Γιατί όταν μας φέρναν 5.000. Άρα στο δωράκι σημαίνει, στα μάτια ναι, το κατάλαβα. Όταν μας δίναν 5.000 για χατζηλίκη, για γενέθλια, ήταν πολλά λεφτά. Με 10.000 δραχμές τι έπαιρνε στην εποχή σας. Με 15.000 έπαιρνε AAA PC game. Ναι, ισχύει. 10.000 έβγαινε Σαββατοκύριακο και τα γαμούσες. Ναι, ναι. Όταν λέμε τα γαμούσες, τα γαμούσες. Ψάξτε δίευρα, τι λέτε ρε. Ο τέλος τι να ψάξω τις τσέπες μου, τι είμαι να ψάξω. Σε λίγο θα κάνουμε αυτό τώρα που έχουμε ηλεκτρικό αλλά χρήμα. Το 5.000 ας πούμε όταν μας το δίνανε χαρτζιλίκι, ήταν πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Ναι, ναι. Και μετά το 10.000 ήταν η γιά σας. Ναι. Η γιαγιά έβγαζε καμιά φορά. Λίγο που άρχισε να μην τραβάει η γιαγιά. Φάση γιαγιά, άραξε, σου καθαρίζει όλο το σπίτι. Ναι, 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 αυτό. Τέτοια φάση. Το 10.000 στο πάτωμα είναι το μεγαλύτερο ράς. Όντως, όντως.
Όταν παίρνουν 5.000 δαχμές περνάγαμε μια εβδομάδα, τώρα τα παιδιά θέλουν 10-20 ευρώ για το Σάββατο έξω. Που είναι... Ναι, έχει αλλάξει η κοινωνία. Δεν φταίνουν τα παιδιά, φταίνει ότι τα πάντα είναι πανάκριβα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, πώς βρήκαν 5.000 δαχμές χωρίς να είναι γραμμένο. Κάποιοι δεν τα γράφανε, ρε τα μαλάκα. Τι εννοεί, α, να μην. Ναι, 5.000 δεν τα πείραζε. Τα 50 δραχμά. Είχαμε 50 δραχμές. 30 ευρώ λέει ήταν 10 χιλιάρικα. Αναλογικά όχι, ήταν παραπάνω. Αναλογικά. Υπάρχει κάτι που λέγεται τέτοιο, υποτίμηση. Ναι. Inflation. Φούσκωμα. Φούσκωμα. Inflation. Φασολάδα. Μπράβο, ναι. Φασολάδα. Ο Κολοκοτρώνης είναι όντως τελικά δεν το πέτυχες. Πληθωρισμός είναι λέξη. Μπράβο, μπράβο Νίκο Δήμου. Μπράβο, πληθωρισμός. Ή Κώστα Δήμου, δεν ξέρω. Για τα ελληνικά. Υπερσαρωνικός, πολύ καλός. Λες τώρα. Αλλά έτσι που λέτε. Αυτό, ωραία, κάνει στο σχολείο ένα, νομίζω κάποια στιγμή, από τα τελευταία χαρτζηλίκια που θυμάμαι, μια βλακή που βρήκα. Από τα τελευταία χαρτζηλίκια που είχα από τον μπαμπά μου, γιατί είχαμε συμβόλο, 200 δραχμές τη μέρα, max, χαρτζηλίκι τελεία, και πολύ σου είναι μαλακισμένο. κάτι σας δείξω τι βρήκα. Κάποια βλακία είναι αυτό. Κοντρόλματα. Ξεστικά γυρίζει το ένα και δεν γυρίζει το άλλο και μου σπάει τα νεύρα. Αυτό βρήκα. Μια βαλίτσα τέτοια, αν βρεις το δρόμο, την παίρνεις ή την αφήνεις. Ή την πας στην αστυνομία. Σαρλάτ. Μια βαλίτσα γεμάτη. Ξέρεις ότι αν βάλεις εκτυπώ την εκτυπώσει ευρώ, δεν τον εκτυπώνει. Τα εκτυπώνει με watermark. Οποιοδήποτε. Η watermark σου βγάζει. Πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν. Κρατήστε τις δραχμές σας. Ακόμη δεν πήραν αξία. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το. Όταν βγήκε ευρώ, σκεφτόμασταν πως θα πάμε να πάρουμε τσιγάρα και να δώσουμε 500 ευρώ. 500 δραχμές. Α, αναλογικά έλεγε. 500 δραχμές, 500 ευρώ. 20 χρόνια μετά σε χαρτονόμιζα, δεν το έχουμε δει ακόμη. Α, το 500 ευρώ. Ναι, ναι, τι τέλος. Για φαντάσου. 500 σχολείο κάθε μέρα, πάλι ο παππούς ηγιόταν. 500 ήταν πολύ πλούτος. Στο σχολείο 500. Τι σκατά έτρωγες όλη μέρα στο σχολείο κιόλας. Είχε κόσμο που. Ένα κουλούρι, μια τυρόπιτα, ένα γάλα να έπαιρνες, ήταν γύρω στα 200 με 300 δραχμά. Ναι. Να, ο Τζον Μάτ 200 δραχμές. Ταπεινός ο Γιάννης. Όπα, μισό. Λέει, αλλά εμένα 200 δραχμές δεν ήταν. Είναι και το άλλο με τον πατέρα μου, είχαμε τέτοιο. Δεν είναι πάρε 200 καλημέρα. Είναι, λοιπόν, η εβδομάδα έχει 5 μέρες. Ωραία. Πώς? Ο μήνας έχει 4 εβδομάδες. Μία του μηνός, ο μπαμπάς μου έκανε 200 επί 20. Ορίστε, τα λέμε. Αυτά είναι. Οπότε τι έκανε ο Δημήτρης, τα έκανε όλα βιντεοπαιχνίδια. Και μετά ψωμολυσούσε. Και όχι, το πρωί ξυπνούσε, έκανα σάντουιτς από το. Μια χαρά έτρωγα τον κόλο μου. Έκανα σάντουιτς από το σπίτι, έπαιρνα και ένα χυμό από το ψυγείο, ξέρω εγώ, και εντάξει, αυτά έκανε. Τα 500 έργα έχουν καταργηθεί. Ναι, ισχύει. Για εσάς φτωχούς. Ναι, ίσως. Θυμάσαι όταν βγήκαν τα ευρώ που μας δίνανε ένα μπλε κομπιουτεράκι. Ναι, ναι. Που έβαζε το ένα ποσό και το γύρισε. Μπράβο, που είχε και το κουμπάκι του να κάνει την αλλαγή σε ευρώ. Το σχολείο 500 παίζει να είχε μόνο το ξόγαμο του Τσοχατζόπι. Ισχύει. 125 δραχμές ένα πιτόγυρο, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Θυμάμαι το σουβλάκι. Εγώ έπαιρνα, επειδή μου χοντρό παιδί και πήγαν στο σουβλακερί. Σουβλάκι, αυτό που στην Νότια Ελλάδα λέτε καλαμάκι, βαριέμαι τώρα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Συνοηθήκαμε. Σε πίτα, 80 δραχμές. Είδε το φθηνό. Και την κάρτα που τη γύριζε. Την κάρτα που τη γύριζε άλλαζε όψη από δραχμές σε ευρώ. Αυτό δεν το θυμάμαι. Α, ναι, που είχε τις αναλογίες πάνω, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Αυτή η κάρτα. Ναι, α. Εντάξει, δεν ήταν δύσκολα μαθηματικά. Τα συνηθίσαμε γρήγορα. Άκουσα ότι έκλεισε ο Ματζάρης. Το Μόζου Λατζίδικο που είχε μίξο. Ήου. Αηδία. Τι στον Μπούτσο. Αηδία. Συχαμένος. Αλλά ναι, αυτά ήταν τα καλά τα χρόνια, παιδιά. Δυστυχώς κάποιοι δεν τα προλάβατε. Ο Ροκανινιάς να δείτε πώς έμοιαζε πραγματικά μια κομμουνιστική χώρα. Δεν μου είναι 2.000, 4 μου είναι. Ναι, 200 επί 20 σας είπε. Ναι. 20 εργάσιμες. Αχ. Καλά, με 500 δραχμές είχε γύρω κόλλα, παγωτό και κερνούσε και την φιλενάδα. Καλά ήταν στην Κούβα παλιά. Στην Κούβα. Λοιπόν,
Ευχαριστούμε για την παρέα. Πάρα πολύ για ακόμα ένα βράδυ Παρασκευή που κάνετε παρέα στους παραλογισμούς μας. Ευχαριστούμε και τον ΟΤΕ που έχει εξηγηθεί άσχημα. Ευχαριστούμε και τις γιαγιάδες μας που μας δίνανε 5.000 δραχμές χατζηλίκη. Όχι χατζηλίκη, γενέθλια δώρο με 5.000. Α, εντάξει, φτωχή. Sorry. 5.000 δύο φορές το χρόνο. Γιορτή και γενέθλια. Καλά έκανες. Αν δεν θυμόταν η γιαγιά και έπαιρνε κανένα βράκι και μου σπάγε τα νεύρα. Τι? Πάρε βρακιά και κάλτσε, σταμάτησε τον κόλο σου. Δεν θέλω βιντεοπαιχνίδια. Και μετά μεγαλώσαμε και εκτιμήσαμε τα βρακιά και τις κάλτσες. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο από καινούριε κάλτσες και καινούριο βρακί. Αυτό το πράγμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλους. Καλά να πάθετε. Αυτό το μήνυμα της ημέρας. Καλά να πάθετε. Apple αντεγαμίσου.